Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πω το πιστεύει, Στέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολη. Ραπτό.gr. Παπαπαπα. Κάντε like. Παπαπαπα. Like, like. Παπαπαπα. Παρακαλώ. Κλειδωράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Μετρόπολης 95,5 FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου απέναντι μου στην Ήμνη των Ήχων, τον Γιάννη της Ράπης στο Production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι τώρα που δεν υπάρχει απόσυρση φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη πείρα στο χώρο, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Δεν πρέπει να αγχώνεστε για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων, καθώς το Μετρόπολης 95,5 καθημερινά κληρώνει γαλοπούλες για όλους εσάς. Κάποια στιγμή στη διάρκεια του προγράμματος ακούτε το ρεφρέν από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι εντελώς ξαφνικά στη ροή των εκπομπών. Αυτομάτως καλείται στο 2310 και τα 390 προκύπτει ένας διοικητής ο οποίος εξασφαλίζει τη γαλοπούλα των Χριστουγέννων. Πιο συγκεκριμένα
είναι ο νικητής της μάχης της Γαλοπούλας που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες στο Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Σκόντα, με Hyundai, με Kia, με τα περισσότερα μοντέλα έτοιμο παράδοτα, έτοιμα και πολλά από αυτά για να τα οδηγήσετε, να δείτε αν ταιριάζουν στα δικά σας γούστα για το περιβόητο test drive, και πολλά μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση με την εγγύηση του ονόματος Εσκιάδης Βαλοδήμος, όπου θα τα βρείτε εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, και θα μάθετε περισσότερα στο 23-10-596-596. Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης εκτέλεση των κονσέρτων για πιάνο του Νικόλα Τζόρτζη, Contre tous commands Ενίκος Γκάλης, που ο ταραδούχος συνθέτης εμπνεύστηκε από τον Νίκο Γκάλη και συγκεκριμένα από την πίστη του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στη σκληρή δουλειά και την αγάπη του για αυτό που κάνει. Το πρόγραμμα ξεκινά με τον πρώτο και πλέον διάσημο από τους 4 συνολικά ύμνους στέψης του Χάιντελ για τον Γεώργιο Δεύτερο, πάνω στον οποίο βασίστηκε ο ύμνος του Champions League. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός ύμνος Σπύρου Σαμαρά σε στίχους Κωστή Παλαμά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο του 1958 και ακούγεται σε κάθε τελετή έναρξης. Και η συναυλία ολοκληρώνεται με τη μεγαλοπρεπή συναυλία του Διός του Μότσαρτ. Τα εισιτήρια είναι πολλά. Αυτά τα οποία θα κληρώσουμε είναι δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό εδώ το κονσέρτο για τον Γκάλη. Δύο διπλές προσκλήσεις θα δοθούν σε δύο τυχερούς φίλους ακροατές ή ακροάτριες. Γράφετε α3, αφήνετε κενό, τη λέξη Γκάλης, ονοματεπώνυμο και το αποστέλλετε στο 54344 για το Contre Tour Comanche Ενίκος Γκάλης, όπως λέγεται, και είναι η πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του κονσέρτου για πιάνου. Unbeknownstdeliveras.gr, περισσότερες από 2.500 προσφορές υπάρχουν εκεί για να επιλέξετε. Αν δεν έχετε το σχετικό application στο tablet στο κινητό, κάντε το τώρα για να αποφασίσετε τι θα γευματίσετε σήμερα το μεσημέρι. Και τι γελάς? Κονσέρτο. Ναι. Το βάλαν στη δικιά μας εκπομπή. Μπράβο. Είναι πολύ καλό αυτό. Είμαστε πολυπολιτισμικοί. Τι είμαστε? Πολυπολιτισμικοί. Μήπως μας δώσαν καμία πρόσκληση έξτρα και για να πάμε και εμείς στο κονσέρτο, ας πούμε? Μήπως πήρες, κανόνισες τίποτα? Γιατί? Όχι, δεν τα ψάχνεις κάτι τέτοιο. Τώρα μου ήρθε. Τώρα. Α, τώρα σου ήρθε. Τώρα θα πας να ζητήσεις, γιατί συνήθως ζητάς. Άμα ήταν καμιά ταβέρνα, πήγαινε τώρα για το κοντσέρτο, λέω. Θα πας να ζητήσεις, αυτό λέω. Για ταβέρνα πότε είχαμε προσκλήσει? Ρε παιδάκι μου, άλλο λέω. Εμείς κάνουμε ωραίες κλήρωσες. Το Black Angus και τα λοιπά, τα οποία. Ναι. Λες, εμείς πότε θα πάμε να φάμε? Τα λουκάνικα τη. Πώς το τζουμαγιά που να μας φέρει κανένα λουκάνικο Φραγκφούρτη, τζουμαγιά, πώς τα λένε αυτά. Τώρα για το κοντσέρτο, δεν θα πας πάνω να πεις, ρε παιδί μου, θα. Πάνε ζήτα. Για σένα λέω, εγώ δεν πάω να ζητήσω. Άμα δεν με δώσουν, δεν χτυπάω την πόρτα να πούμε. Έφυγε, ακούς κλασική μουσική? Την ακούσω, λέω εγώ. Κλασική μουσική. Κλασική μουσική? Όχι, εσύ. Κάποια πράγματα. Τι ακούς, ποιον ακούς? Δεν κατάλαβες. Τι ακούς, αν ποιον... θα ακούσω κάποια πράγματα. Όχι, αν θα ακούσεις. Είπες ακούω. Τι ακούς? Δεν είπα ακούω. Δεν είπα ακούω, άρα δεν ακούς. Δεν είμαι φίλος κλασική μουσική. Άρα πες και εγώ δεν είμαι φίλος. Τι λες, αλλά. Άρα δεν είμαι κι εγώ φίλος. Πρόσεχε, ρε φίλε. Προσέχω. Υπάρχει μια διαφορά. Ποια διαφορά? Υπάρχουν τραγούδια. Ναι. Υπάρχουν μουσικές. Ναι. Οι οποίες. Πραγματικά μου είναι ευχάριστες. Ποιες είναι αυτές? Τις ακούω. Ποιο? Ακόμη και κλασική μουσική. Ποιο κομμάτι? Δεν γίνεται να ακούς τα κύματα του Δουνάβεως και να μην. Ποια είναι τα κύματα? Βάλ τα κύματα του Δουνάβεως. Βάλ τα κύματα του Δουνάβεως. Βάλς. Ναι. Σ' αρέσει το βάλς? Όχι, φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις χορέψει βάλς ποτέ? Έχω χορέψει, ναι. Πόσους κάλους έχεις πατήσει? Εγώ. Ναι, εγώ. Κανέναν. Κανέναν κάλο. Δηλαδή έχεις αρμονία στο ποδάρι που βάζει. Όχι, είμαι ο χειρότερος που θα μπορούσε να χορέψει. Επειδή εγώ είμαι άσχετος, γι' αυτό λέω. Εσύ είσαι πολύ καλός χορευτής και λες ψέματα. Δεν είμαι, δεν έχω ιδέα. Μια χαρά. Καραγκιόζης είσαι, αλλά χορεύεις. Χορεύω, ε. Ότι χορεύεις, χορεύεις. Μια καρέκλα. Ναι. Εντάξει, όχι σαν τον Δημήτρη. Ναι. Εντάξει. Ποιος είναι ο Δημήτρης, ο κόσμος ακούει για τον Δημήτρη. Το παλιό μας συμμαθητή. Α, το παλιό μας συμμαθητή. Μάλιστα. Πες και το επίθετο. Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν το ξέρει κανείς. Για να το πω δηλαδή, δεν χρειάζεται. Εντάξει, επειδή θες να τα λες. Γι' αυτό, επειδή δεν το ξέρει, δεν χρειάζεται να το πω, ναι. Γρηγόρη, επειδή παίζεις. Μια ερώτηση, αν ξέρεις, η Τιζόν με την Πορτό. Λίβλε, παίζει Γαλλία. Άσε ρε φίλε, τώρα μιλάμε για τα κύματα του Δουνάβιος τώρα. Πες μου, μη χαλάς ρε φίλε το. Μη χαλάς τώρα τον Ιρμό. Στο Δουνάβιο. Ρώτα τον τέτοιο, ρώτα τον Κουλιανό.
Ραπτό που λέει να το πουλήσει είναι τη φωτογραφία, δεν το λέει και το καλύτερο. Ψοφή μην είναι. Έξυπνο. Έξυπνο σαν παρατήρηση. Έχει έτοιμα τα κύματα του Δουνάβιο. Τα έχετε κύριε. Απλά ξέρει, το... είναι πολύ υποτονικό για ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Και για, στο... για βάλε ρε φίλε. Ακριβώς από το 1 και 21 θα το ξεκινήσεις. Ξέρει και τα δευτερόλεπτα. Πάρτο. Από το 1 και 21, άμα. Πόσα άμα λεπτά είναι τα κύματα του Δουνάβιο. Πόσα λεπτά. Ακού. Είναι στο 1 και 21. Αυτό είναι. Σ' αρέσει αυτή η μουσική δηλαδή? Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ευγένεια, ευγένεια. Να τα ακούσω κάπου. Ναι. Και να μην, δηλαδή, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να είσαι λάτρης κλασικής μουσικής. Με τι το συνοδεύεις αυτό το πράγμα δηλαδή? Αυτό. Ναι, πού, σε ποιο χώρο? Με ένα πολύ ωραίο κρασί. Κρασί. Ναι. Πουρο. Πάρα πολύ ωραίο κρασί. Πουρο. Ναι. Τσίπουρο. Πουρο λέω. Πουρο. Όχι ρε φίλε, τι πουρο. Πουρο. Με αυτό το τραγούδι τώρα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία. Σε προδιαθέτει να πεις μύθους με αυτό όταν ξεκινάει αυτό το τραγούδι. Εσύ ξέρεις από μύθους. Τις μυθοπλασίες να πούμε. Εσύ είσαι καλός. Εντάξει. Κοίταξε. Στα νιάτα μας, όταν θέλαμε να τη λύσουμε, να του πάρουμε καμιά κόμμενα, ναι, ήταν λογικό να λέμε και ένα σωρό κατά συνθήκη ψεύδι. Από εκεί σου μείνε ένα τραγούδι. Κατά συνθήκη. Α, κατά συνθήκη. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ ήθελα να κάνω τη δουλίτσα μου. Ναι. Οι πολιτικοί που σου δουλεύουν εσένα μπροστά στα μούτρα σου και σου, ναι, λένε μύθους κάθε μέρα, σε ενοχλούν λιγότερο από μένα. Αυτό δεν απάντησε. Απαντάω. Δεν απάντησε. Οι αυτό... πολιτικοί που σου λένε μόνο παραμύθια. Δεν έχω την ευχαίρεια να μιλάω με πολιτικούς, με σένα μιλάω. Δεν με ρωτάω. Ναι. Δεν σε ενοχλούν αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν και τη ζωή σου και σε επηρεάζω εγώ? Ρε παιδί μου, αυτοί έχουν κάποιο λόγο να πούνε. Δηλαδή, πες μου κάτι που σου είπα. Ρε παιδάκι μου, και ο πολιτικός... τη ζωή σου. Λες ότι είμαι μυθομανής. Ναι. Εγώ ακούω την κατηγορία και λέω: πες κάτι το οποίο επηρέασε και έκανε κακό στη ζωή σου, τη δουλειά σου. Ναι, ναι. Κάτι. Μα ο μυθομανής είναι. Απάντησε. Σα απαντάω. Ο μυθομανής λέει το μύθο χωρίς να έχει κάποιο σκοπό και κέρδος. Ο ψεύτης είναι αυτός. Εσύ δεν είσαι ψεύτης. Είσαι μυθομανής. Ο μυθομανής. Ναι, ναι. Είναι, ρε παιδί μου, θέλει να κάνει, να πάει να κλείσει μια δουλειά. Μάλιστα. Α, σου πω τώρα για να καταλάβω. Για να καταλάβω, ναι. Λοιπόν, έχει 5 φίλους οι οποίοι έχουν καλά αυτοκίνητα. Ωραία. Έλα, Χρήστο, θέλω το αυτοκίνητό σου. Ωραία, ναι. Έλα, Γιώργο, θέλω το ρολόι σου, το ακριβό. Ναι. Πάλι κούτρα δηλαδή. Ναι. Ρε, άκου, ναι, ακούω, ναι. Σου λέει, εγώ τώρα με αυτόν για να κλείσω δουλειά. Ναι. Πρέπει να δείξω ότι έχω πρεστής. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν τα έχει αυτά. Κάνει το φτιάκα αν θέλει. Αλλά ο φτιάκα εκείνη την ώρα. Όχι φτιάκα, φτιάκα λέγεται. Φτιάκα. Okay. Καλά κάνεις εσύ, ναι. Okay. Ναι. Δεκτό, δεν είναι το φτιάκας πρώτο. Είναι δικιά σου, ερμηνεία. Ούτε, ναι, το πρώτο λάθος μου, ούτε το τελευταίο. Φτιάκας λέγεται. Φτιάκας, ναι, okay, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και πάει εκεί. Ναι. Προκειμένου να κλείσει δουλειά. Ναι. Αυτό τώρα το λες εγκληματία, δεν πάει να κλέψει. Δουλειά πάει να κάνει. Ναι. Απλά θέλει να ανεβάσει level την προσωπικότητά του, την εμφάνισή του και χρησιμοποιεί, πάει με ξένα κόλληγο να κάνει μνημόσυνο. Μάλιστα. Αυτός τώρα κάνει κάτι κακό. Εγώ νομίζω πως όχι. Εντάξει, θέλα, ναι. Απλά λέει ρε φίλε, αν εγώ τώρα πάω τώρα με το ρολόι των 20 ευρώ και με το αυτοκίνητο των 1000 ευρώ, ναι, α πούνε τώρα τι δουλειά κάνουμε αυτόν. Ένα, ναι, πάω με ένα αυτοκίνητο μεγάλο και δουν και κανένα ρολόι καλό και καλό κουστούμι, σου λέω, αυτός λιγούρι δεν μπορεί να είναι. Βέβαια, ναι, είναι γνωστό ότι. Στη δουλειά τη δικιά μας τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Η εμφάνιση τη δικιά μας τη δουλειά. Ναι, πέσει, τι εμφάνιση πρέπει να έχουμε? Είναι δευτερευούση σημασία. Όχι, είναι πρωτευούση. Κάνεις λάθος. Ναι. Για ένα τηλεοπτικό αστέρα, για μια περσόνα σαν και εσένα. Περσόνα. Βέβαια, τηλεοπτική, ναι, περσόνα. Είσαι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, που στο γύρο που αν. Ναι. Περσόνα είμαι στο γύρο που αν. Και ούτε βγαίνει και στον κύριο Καρατζαφέρη. Δηλαδή περσόνα στο ART. Μάλιστα. Βεβαίως. Ωραία, πάρα κάτω. Η εμφάνιση παίζει ρόλο. Μάλιστα. Στο ραδιόφωνο μπορεί να θύσει με τη φόρμα σου. Ναι, ναι. Με οτιδήποτε. Μάλιστα. Ήθιστε να λέω γενικότερα ότι προσέχετε την ενδυμασία σα. Δηλαδή, καλό είναι, ναι, να είστε ευφρεπείς, καθαροί. Ναι. Και καλοσυνδερωμένα τα που κάμισαν φοράτε και ανάλογο τι. Να σου πω εγώ τι κατάλαβα τόσα χρόνια. Παρακαλώ. Είτε φορέσει ένα κουρέλι, είτε φορέσει ένα κουστούμι, μετράει να είσαι ο εαυτό σου. Λάθος κάνεις. Έτσι κάνεις λάθος. Θέλω να σου αποδείξω ότι κάνεις λάθος. Απέδειξε το. Η συγχωρεμένη κυρία Μαρία. Ποια είναι αυτή η κυρία Μαρία? Η μητέρα μου. Γιατί δεν λες η μαμά μου? Είπα κάτι με αυτό. Πού ξέρει αυτό ότι τη μαμά σου τη λένε Μαρία? Τι λέγανε? Για να σε αναγκάσουν να με ρωτήσει και να δώσω εύρος στη συζήτηση. Να δώσει εύρος. Να δώσει λοιπόν και Κρήτη, να δώσει και Επτάνησα. Λέγε. Έλεγε το εξής. Τι έλεγε? Πήγε κάποτε ο Χότζα. Ποιο είναι ο Χότζα? Ο Χότζα. Τι είναι ο Χότζα? Ρώτα να μάθει, ναι, δεσί, μην το χαλά, δηλαδή. Πού ήξερε η μαμά σου το Χότζα? Πού το τον είδε το Χότζα? Πήγε κάποτε ο Χότζα σε μία γιορτή. Τον είδε η μαμά σου το Χότζα? Πήγε ο Χότζα με τα καθημερινά του ρούχα. Στη γιορτή, ναι. Σημασία, κανεί δεν του δίνει. Ναι. Ούτε τον μιλούσαν, ούτε το δίναν σημασία. Ναι. Ποιον το Χότζα? Ο Χότζα. Μόλι πήγε σπίτι του και φόρεσε το επίσημο ένδυμά του. Ναι, ναι. Τον βάναν, κάθισε στα καλύτερα, τον προσέχανε. Ναι. Η εμφάνιση δυστυχώ παίζει ρόλο. Μάλιστα. Σε κάποια πράγματα. Τελείως. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να έχει ένα πολιτικό
ο οποίος βγαίνει. Δηλαδή, εγώ αυτό μιλάει... αν φόραγα κουστούμι, ας πούμε, θα είχα καλύτερη ακροματικότητα. Όχι. Όχι. Άρα δεν μετράει. Άλλο για την ακροματικότητα. Πώς, αφού δουλειά δεν είναι γι' αυτό. Όταν φωτογραφηθείς για ένα περιοδικό, ναι, με το βρακί σου βγαίνεις ή φοράς κουστούμι. Γυμνός θα βγω, με το τσουτσούνι απ' έξω, όπως θέλω βγαίνω. Γιατί να βγω. Δεν σε είπα να βγεις στο πλέον. Δεν κατάλαβα, ρε κόκκινε. Δηλαδή πρέπει. Πάει στα θέματα, ρε κόκκινε, με το Χότζα τώρα. Η μαμά το Χότζα. Άστι την κυρία Μαρία, έφυγε τώρα. Σήμερα πέθανε και η Θεία Αγγελική, να πούμε τι θάψαμε. Με το Δούναβι που βάλατε. Ναι. Τα κύματα του Δουνάβεως, ρε. Μου θυμίζει το Παγιανόπουλος ταινία, ο κ. Γιώργης εκπαιδεύεται. Ναι. Ποια είναι αυτή η ταινία. Η τελευταία ταινία της Φίνος Φιλμ. Ναι, τι είναι αυτή, τι θέμα έχει, βοήθησε με. Είναι ο κ. Γιώργης Ταβερνιάρης. Ναι. Έχει ένα γιο φελό. Ο οποίος θέλει να γίνει πολιτικός. Ποιος είναι ο γιος του? Ο Δαδινόπουλος. Ναι. Λοιπόν, έχει μπλέξει με την Τόνια Καζιάννη, να πούμε, η οποία τον ανεβάζει πολιτικά. Ναι. Πηγαίνει η Τόνια Καζιάννη με έναν εκεί της, το Λευτέρι το Βουρνά. Ναι. Και ο κ. Γιώργης πάει εκεί πέρα μέσα στα πλούτη κτλ. Και είναι μια κοινωνική αντίθεση, ας πούμε, ο κ. Γιώργης με τον πλούτο κτλ. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Τελευταία της Φίνος Φιλμ. Ήταν η τελευταία της Φίνος Φιλμ. Και η πρώτη ταινία όπου ο Παπαγιανόπουλος έπαιξε 136 και ήταν η μόνη που ήταν πρωταγωνιστής. Στις 135 ήταν κουμπάρσος. Πάνε στα θέματα τώρα. Μου στέλνει ο φίλος μου ο Θανάσης ένα email το οποίο. Ναι, ναι, μπράβο, κόκκινο. Παίζει το ρόλο του. Ναι, βάλτε τα κύματα του Δούναβη να συνοδεύσει το μήνυμα στο φίλο. Από πίσω είναι, παίζουν εδώ, ναι, σε λίγο. Βάλτε τα κύματα του Δούναβη. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών λειτουργεί στην Ξάνθη αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό. Ναι. Όσο για τον καιρό, λέει, μπορείτε να ενημερώνεστε από τη σελίδα μας. Ναι. Meteo.gr, ιδιαίτερα για την Ξάνθη, λέει. Ναι. Και έχει ένα αυτός κάνει ρόλο. Διαφήμιση τώρα τζάμπα, τις ξένες χώρες θα πάρεις λεφτά. Δεν κερδίζουν λεφτά. Δεν ξέρω αν κερδίζουν λεφτά. Δεν κερδίζουν λεφτά. Τζάμπα διαφήμιση, δεν πειράζει. Φίλοι δεν μας. Κερδίζουν δεν λεφτά πειράζει. Από δεν αυτό πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε. Δεν, ναι, τα πιάνεις. Εντάξει, ναι, μετεό. Άλλο τίποτα έχεις να πεις, ποδοσφαιρικό. Ναι. Με εκτός από τα κύματα του Δουνάβεως και το Χότζα. Έχω εκκλήσεις. Έχεις εκκλήσεις. Από πολλούς φίλους παοξίδες. Όπου. Και εχθρούς και αντιπάλους όπως θέλεις πες. Ναι. Οι οποίοι λένε σε παρακαλώ, ναι, δώσω ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει την Ξάνθη. Ποιος? Εσύ. Θα κερδίσει, γιατί να χάσει. Γιατί να χάσει. Για εγώ την προσπάθεια μου. Επειδή κάνει τον τραυματίο πριν. Ζωντανό. Γιατί. Κάνει. Ναι. Ενημερώνω ότι τραυματίστηκε και είμαι σίγουρος γιατί και εγώ όταν διάβασα ότι τραυματίστηκε. Ναι, ναι. Έκανα την ίδια σκέψη με σένα. Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή... Δεν υπάρχει να κάνει τραυματία. Χτύπησε. Ναι, έτσι λες εσύ. Χτύπησε. Εγώ δεν το πιστεύω. Και επειδή το πιστεύει. Χτύπησε, σου λέω. Εγώ ήσουν μπροστά. Ήταν άνθρωπος που εμπιστεύομαι μπροστά. Ήταν άνθρωπος που εμπιστεύομαι μπροστά. Ναι. Μάλιστα, και μου λέει χτύπησε. Εντάξει. Έχει λόγο να πει χτύπησε. Τι ακέρδισε. Εγώ λέω ότι είναι μάπα. Είναι μούφα. Ρε χτύπησε, σου λέω. Εγώ λέω δεν χτύπησε. Εσύ έχεις μάθει να σκέφτεσαι διαστρατεία. Δηλαδή για ποιο λόγο περίμενε. Γιατί το σκέφτηκα το ίδιο πράγμα. Μήπως την ψώνησε με τον Λουτσέσκου. Ναι, την ψωνίσει και έκανε και δήλωση χθες εναντίον του. Το είπε. Αυτό δείχνει μαγιά. Ναι. Και σήμερα χτύπησε δήθεν. Και δεν παίζει, θα παίξει ο Κούρκο. Αφού. Κόκκινε, πάμε παρακάτω. Ο Πρίγιοβιτς για μένα δεν χτύπησε. Παρακάτω. Και, να χτύπησε μπορεί να τον κάνουν καλά σε δύο μέρες και να παίξει. Παρακάτω. Λέγε. Σε δύο μέρες. Σε μια μέρα μέσα. Είδε σε δύο. Πάνε, δηλαδή, βάζει ένα ειδικό νάτικα. Στα μετεόρτια του αγώνα. Να σου πω γιατί μπορεί να παίξει ο Πρίγιοβιτς. Να παίζουμε. Γιατί ούτε σπριντ κάνει, ούτε μεγάλες διαδρομές κάνει. Σαν την κολόνα κάθεται, να του έρθει καμιά σέντρα, βάλει γκολ. Την ξέρω, μπορεί... την έχεις δει. Ναι, την έχω δει. Πολλές φορές. Ναι, πολλές φορές την έχω δει. Ειδικά η Ξάνθη σε δεύτερο ρόλο. Ναι. Είναι σούπερ. Εντάξει. Γι' αυτό και ταιριάζουν. Σε εξήγησε για τον Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς θα κάνει 10 μέτρα μπροστά, 10 μέτρα πίσω. Πλάγια δεν θα βγει ποτέ, να πούμε. Σπριντ να μαρκάρει δεν θα βγει να μαρκάρει. Μεγάλη αντεπίθεση δεν θα τρέξει 40 μέτρα. Άρα μπορείς και με μισό πόδι να τον βάλεις στιτό στην περιοχή να κάνει τη δουλειά. Άστα τώρα χτύπησε ο Πρίγιοβιτς. Παραμύθια. Ξέρουμε τι χτύπησε και τι τραυματίζει. Τον Αστράγαλο λέει χτύπησε. Άστα τώρα. Άσε με καημένε τώρα. Τίποτα δεν έπαθε. Σαν αυτό που έπαθα εγώ. Δεν έπαθε. Είσαι βόδι, γι' αυτό έπαθε διάστρεμα. Πάμε παρακάτω. Στον ίσιο δρόμο πήγε να κατέβει με το πλατιπόδι σου. Δεν είδε τη λακκούβα. Δεν υπάρχει ίσιο δρόμο. Τι δεν υπάρχει ίσιο δρόμο. Υπήρχε λακκούβα 10 πόντου. Εστραβώσε, δεν βλέπει τι λακκούβε στο δρόμο. Φίλε, όταν κατεβαίνει από ένα χαμηλό αυτοκίνητο. Κοιτάς αν περνάει αυτοκίνητο, ναι, κοιτάς αν περνάει πεζός, ναι, κάτω δεν κοιτάς. Αν κατεβαίνεις από τζιπ ή μηχανή, κοιτάς κάτω. Ναι. Αν εσύ κοιτάς κάτω, τα κατεβαίνεις, τι να σου πω, ρε φίλε. Όχι, όταν παρκάρω όμως, βλέπω ότι εκεί πέρα έχει λακκούβα, δεν έχει λακκούβα, είναι ο δρόμος αλλιώς, ξέρω πώς θα πατήσω. Δεν φαινόταν, ρε φίλε. Δεν φαινόταν. Δεν φαινόταν. Δεν φαινόταν. Με το ζόρι. Τι να κάνουμε. Και εγώ τουλάχιστον είχα το θάει, επειδή είμαι μυθοπλάστης, ναι, και μυθομάνης, σου είπα και ακριβώς πώς έγινε. Και τελείωσε. Δεν σου είπα ότι ξέρεις πήγα να τρέξω να. Άμα αρχίζει ο άνθρωπος και τραυματίζεται μόλις κατέβει από το αυτοκίνητο, πάει διάστημα, άσε να πάει. Μου, η αποκατάστασή μου έγινε άμεσα. Τι άμεσα έγινε. Άμεσα. Σε 20 μέρες. Σε 20 μέρες ένα, ναι, διάστημα. Τρίτου βαθμού. Δηλαδή αν πάθαινε σε έφραγμα, πόσες μέρες θα ήθελες για να συνέβη. Τρίτου βαθμού. Για ρώτα λίγο. Από το αμάξι έπεσε τρίτου βαθμού διάστημα, είπατε. Γιατί. Σοβαρά μιλά εγώ και. 99 κιλά είμαι, τι είμαι. Πόσα χιλιάδε. 99 κιλά είμαι. 99 κιλά είμαι. Λίγα είναι.
Πλάκα μου κάνει. Έπεσε δηλαδή το βάρος στον αστράγαλο. Γύρισε το πόδι, ρε φίλε, πλάκα μου κάνει. Δηλαδή κατέβησε από τα μάση, πάτησε κάτω και γύρισε. Η λακκούβα ήταν 10 πόντους. Μπήκε, ναι, το πόδι μέσα. Ναι. Εντάξει, αν εσύ, δεν έχεις το νου σου, είναι πολύ εύκολο. Εσύ όταν πάρκαρες τη λακκούβα δεν την είδες. Αυτό ρε σε ρωτάω. Ξανά μανά τα ίδια. Άντε πάλι τα ίδια. Τόσο βλάκα μπορεί να σε. Συγκρίνεσαι εσύ. Ξανά. Με το. Δεν συγκρίνομαι. Με το πρίγιο βες. Καλάθος κάνεις. Τελείωσε, πάει. Με χρεώνεις κάτι και σου απαντάω. Ναι, ναι. Και σου λέω 20 μέρες αποκατάσταση είναι κακή. Για ένα διάστραμα. Ναι. Τρίτου βαθμού. Μπαλονάκι κάνεις και σε 20 μέρες πηδάς. Άσε με ρε κόκκινη 20 μέρες ένα διάστραμα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Έλα, άντε. Πάμε. Παίρνεις ένα ματζούνι και πηδάς. Άντε ρε κόκκινη. Ο Λεβέκ λέει πάλι τραυματίας. Δράπω, ναι, πόσο βουδιά από άλλο. Έλα παρακάτω, άλλα θέματα. Τι τίποτα, πήγε, τίποτα φίλε, καλό. Καλατζίδης πήγε στην, στην αυτή. Πήγε, τα είπε. Τι είπε, ξέρεις. Πάρε τηλέφωνο τον Κυριάκο Θωμαίδη που είστε φίλοι. Ναι. Ρώτη τα ονόματα να στα πει. Είπε τα ονόματα. Ποια ονόματα είπε. Πού να ξέρω. Δεν ξέρεις. Εγώ είμαι ένας, τι είσαι, ένας φτωχός και απλός έτσι ταπεινός. Ναι, τι, με τον Καλατζίδη φιλία έχεις. Με τον Θωμαίδη φιλία έχεις. Πες τα ονόματα. Ποιους είπε. Ναι, γιατί δεν λες. Θα μπορούσε εύκολα να κάνω τον μάγκα. Γιατί δεν τον κάνεις. Δεν θέλω. Α, φοβάσαι. Καταρχήν αποθεώνω τον Καλατζίδη ο οποίος έχει τα κότσια και τα λέει. Τι είπε. Και το 3-0 πήγε και είπε. Ποιο 3-0. Τότε με τον Ολυμπιακό. Πάει εκείνο, πέρασε. Το είπε όμως. Ναι. Το είπε. Τζάμπα χρόνο έφαγε στην εισαγγελέα. Δεν έχουν όλοι τα κόστη για αυτά. Και το άλλο ποιο είναι. Και το άλλο τώρα, ναι, άσχετα αν τις δηλώσεις έκανε σε λάθος στιγμή, ναι, πήγε και έδωσε ονόματα. Τι ονόματα, ποιον έδωσε. Ποιο ονόματα. Ποιο τραγούδι που λέει απόψε θέλω αποδείξει και ονόματα. Αποδείξει και ονόματα δες. Πάμε παρακάτω. Η παρέα με μαύρους έχει χαλάσει. Παρακάτω. Γρηγόρη, πες τώρα που να κάνει λίγο το Βασίλη Καρά. Τι να το κάνουμε, ρε. Τι να το κάνουμε, Βασίλη Καρά. Ο Βασίλης Καράς τώρα πρέπει να πάει σε ένα αγρόκτημα. Να κάνει 4 τόνους γαργάρες και να απολαύσει τη φύση. Σταματάει να τραγουδάει. Τέλος. Όσο τραγούδισε, τραγούδισε. Τι έκανε. Πρώτος μάγκας μου. Εντάξει, φτάνει. Πρώτος μάγκας. Από εδώ και πέρα, όποιος τραγουδάει, δηλαδή είναι σαν να πει ο Μπερμπάτοφ 37 χρόνια να παίξει μπάλα. Τι να τραγουδίσει ο Καράς. Πρέπει να αλλάξουν τα κόζια, βρετάνε. Άισε, άσε, άσε. Άλλου είδους διασκέδαση. Τελείωσε ο Καράς. Πάμε παρακάτω, λέγε. Πάει ο Καράς. Παλέμαχος. Παλέμαχος είναι. Τελείωσε. Αν εμφανιστεί σε κανένα μαγαζί, μπορεί να και 5.000 κόμμα. Δεν πάει να έχει και ο Μπερμπάτοφ εμφανιστεί. Τι πάει να πει αυτό. Παρακάτω. Μια χαρά τραγουδάει ο Καράς. Έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ. Για το είδος, ναι, που υπηρετεί, μια χαρά. Πώς τραγουδάει. Για το είδος που υπηρετεί. Τι αυτό, τραγούδι είναι αυτό. Εσένα μπορεί να μην. Υπάρχουν άλλοι οποίοι το αποδέχονται. Απαράτα με μεσημεριάτικα, φίλε. Υπάρχουν τα παιδιά τα οποία ακούνε τέχνο. Ακούνε rave. Ακούνε metal. Και όταν πάει 80 χρονών ο και metal. Γουστάρουνε. Μισό λεπτό. Ναι, τέλειος. Υπάρχουν άλλοι που ακούνε πράγματα τα οποία εσένα δεν σε εκφράζουν. Πόσο χρόνο ο Καράς. Πόσο χρόνο. Καμιά 60. 60 μόνο είναι. 50 κοντεύουμε εμείς. 60 ο Καράς μόνο. 65. 65 χρόνο. Ναι. Τι θα τραγουδήσει. Φτάνει. Ρε φίλε, σκάβει. Θα τραγουδήσει. Πόσο από το πνευμόνι πρέπει να βγει βόλιο. Άμερε σε διάλειμμα. 150 κιλά. Άμερε σε διάλειμμα, δεν σ' αντέχω. Πάμε, πάμε, άντε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Έμαθες το Μασούτης δίνει τριπλάσιους πόντους, τριπλάσιο κέρδος. Ναι, έμαθα ότι ο Μασούτης δίνει τριπλάσιους πόντους, τριπλάσιο κέρδος. Τα καλά νέα μαθαίνονται γρήγορα. Μεγάλη τριπλομανία στον Μασούτη. Μέχρι 17 Δεκεμβρίου ψωνίζεις με τη Μας Κάρτσου και ο Μασούτης σου τριπλασιάζει τους πόντους. Τριπλομανία. Πόντι και κέρδος επί 3. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Ο τριπλασιασμός αφορά τους πόντους από την αξία του λογαριασμού. Περισσότερες πληροφορίες στο masoutis.gr. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητας σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο εν ολόκο των μηδενικών απολειών. Κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ. Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τον οθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψιλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μασούτης, εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Πέμπτη έως Σάββατο. Φέρι πλυντηρίου πιάτων και Ariel κάψουλες, ένα συν ένα δώρο. Προϊόντα Oral-B 50% φθηνότερα. Προϊόντα Viacal και υγρά πιάτων Φέρι 30% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Neomat σκόνη και υγρό, η συσκευασία μόνο 5,90. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank, μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7-7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Πού πάτε, ρε κορίτσια? Στα 7-7. Για τετραπλό, φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7-7. Taste like heaven. Και τώρα σε μοναδική προσφορά, λέβητα συμπύκνωσης Bosch γερμανικής τεχνολογίας 800 ευρώ με δώρο το σετ εγκατάστασης. Παυλίδης τεχνικό πολυκατάστημα Προέκταση Μακρυγιάννη 2310-692-630. Η λύση για τον προστάτη δεν είναι ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Η λύση για τον προστάτη είναι Προσταβιτάλ. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προσταβιτάλ είναι ανδρική υπόθεση. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Μπαμπά, κάνει να πιω νερό από τη βρύση. Φυσικά και κάνει. Γι' αυτό βάλαμε το φίλτρο νερού από την Energy Water. Τώρα όλοι θα πίνουμε νερό από τη βρύση. Για να απολαμβάνετε εσείς και τα παιδιά σας καθαρό νερό απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια. Πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Τα συνιστούν και οι παιδίατροι. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water Λαγκαδά 335 στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Λοιπόν, λέω φέτος τα Χριστούγεννα να μην το παρακάνουμε με τα στολίδια. Να, ας πούμε, να βάλουμε αυτό το όμορφο αγγελάκι πάνω στο τραπέζι. Ή να πάρουμε και αυτό το ψηλό δέντρο. Είναι και φτηνό. Και αυτές τις μπάλες. Και τις γυρλάντες. Και τα φωτάκια. Έχει και πολύ όμορφα σερβίτσια χριστουγεννιάτικα. Φέτος τα Χριστούγεννα μπορούν όλα στο σπίτι να γίνουν τόσο γιορτινά όσο πουθενά. Γιατί στον Σκλαβενίτη θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από χριστουγεννιάτικα στολίδια και διακοσμητικά, ποιοτικά και διαλεκτά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Η εταιρεία διανομής
Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του Λεβιτά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές. Εδάθες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε, τι είπαμε, κλασική μουσική, αρχίζει να βάζεις έτσι, σε ερεθίσαμε έτσι το μουσικό σου. Σε ερεθίσαμε τη μουσική σου φλέβα και ψάχτηκες τώρα. Γενικά όταν ψάχνει το κόσμο, κάτι καλό θα βρει. Πάντα υπάρχει κάτι καλό. Και παντού, άμα θέλετε να βρείτε καλό θα βρείτε, άμα θέλετε να βρείτε κακό, πάλι θα βρείτε. Ό,τι ψάχνει βρίσκεις. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, μαζί μας ο Κλειδαράς. Ένας είναι ο Κλειδαράς. Στέργιος Πετκανίτσας. Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί, βγάζετε κλειδιά, ό,τι θέλετε, αντικλείδια, ό,τι χρειαστείτε. Έχει τα καλύτερα και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Φυσικά κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε πρόβλημα και αν έχετε, ο Κλειδαράς είναι εκεί προκειμένου να κερδίσετε την καλύτερη τιμή την οποία μπορείτε να πάρετε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε για την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του ΑΠΙΘΙΤΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το κονσέρτο για τον Γκάλι. Καθώς θα κληρώσουμε δύο διπλές, είναι πολύ ωραία εκδήλωση για τους φίλους μουσικής. Α3 κενό. Γκάλι, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Για την ώρα δεν έστειλε κανείς. Ούτε θα στείλει. Εγώ λέω θα στείλουν αρκετοί, δύο θα κληρώσουμε. Λέω ότι πολλοί θα στείλουν. Θα και ο Γκάλης εκεί όταν θα παίχνει το αυτό το. Κοίταξε, όταν γράφουν κάτι προς την πίνη σου, λογικό είναι να παρευρεθεί. Ναι. Λοιπόν, μη με πρίζετε με τον Πρίγιοβιτς. Εγώ ξέρω ότι είναι παπάς ο τραυματισμός του Πρίγιοβιτς, μουσι. Και όποιος θέλει να με κατηγορήσει, αού, άμα θέλετε, κλείνουμε ένα ραντεβού 7 η ώρα στον Κιανό Σταυρό, να δει το ποδάρι του Πρίγιοβιτς, δικός μου γιατρός. Και άμα είναι τραυματίας, θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη και θα με μαστιγώσετε χίλιες φορές. Χίλιες φορές. Μαστιγώστε με χίλιες φορές. 7 η ώρα όποιος θέλει, ο Πρίγιοβιτς θα τον περιμένω. Και τον Τζαβέλα είχα περιμένει μια φορά, δεν είχε έρθει. Έκανε τον τραυματία. Μάλιστα. Εντάξει. Εμένα δεν μ' αρέσει να με δουλεύουν. Πρόσχε λίγο. Εάν είναι ο Πρίγιοβιτς τραυματίας, εγώ λέω ότι δεν τραυματίστηκε. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Και άμα θέλουν να αποδείξουν σε μένα, αν θέλουν να ασχοληθούν μαζί μου, που δεν νομίζω. 7 η ώρα ραντεβού και Ανώ Σταυρό, να δούμε το ποδάρι του Πρίγιοβιτς. Για να βγω και να πω ναι, ρε παιδιά, είναι τραυματίας. Αλλιώς θα λέω ότι είναι μούφα. Το είπες. Παρακάτω. Από πού θες να ξεκινήσουμε για μπάλα? Μπάλα, ναι. Όπου θέλεις. Διάλεξε. Από ψηλά, από χαμηλά, από τι? Τι χαμηλά, τι χαμηλά. Διάλεξε. Ψηλά. Από ψηλά. Αύριο αφήνει έξω τον Ρέι, βάζει μέσα τον Πασχαλάκη. Πολύ καλό τερματοφύλακα ο Πασχαλάκης. Δεν είπε κανείς όχι. Ναι. Ο Ρέι τι κακό έκανε και μένει εκτός. Ο Ρέι τι κακό έκανε. Ευθύνεται σε κάτι? Όχι. Προσπαθούν να στοχοποιήσουν τα τερματοφύλακα για κάποια γκολ που έβαγε, αλλά δεν φταίει σε κανένα. Όταν εσύ έχεις ένα κακό συνεργάτη, ναι, ή κακούς συνεργάτες, ναι, ναι, είναι λογικό να φαίνεσαι κακός κι εσύ? Όχι. Αποστασιοποιούμε τις κακότητάς μου. Είναι λογικό να φαίνεσαι κακός κι εσύ? Όχι. Ο Μάτος, άμα πάνε να πρίξουν τους παίκτες του ΠΑΟ και ο Μάτος. Μάτος... Κάτσε ρε φίλε, θα το πούν το Μάτος, κάτσε έξω, εσύ είσαι καλός. Δεν θα τον δίνουμε. Ναι. Αυτό λέω εγώ. Εξηγούμε. Εξηγήσω. Ο Μάτος έχει μια θέση. Ναι. Η οποία τον βοηθάει να αναδειχθεί. Ποια είναι η θέση αυτή? Η θέση αυτή είναι του δεξιού μπακ. Γιατί δεν αναδειχθεί και ο Βιερίνια, που είναι από την άλλη μεριά αριστερό μπακ? Ο Βιερίνια ανεβαίνει σιγά σιγά. Πού ανεβαίνει σιγά σιγά? Ανεβαίνει σιγά σιγά. Ανεβαίνει σιγά σιγά για εσά του γλύφτε. Δεν είσαι καλό. Για εσά του γλύφτε ανεβαίνει. Σήμερα. Ναι. Σήμερα. Για σένα τον γλύφτη ανεβαίνει. Σήμερα γράφουμε ένα άρθρο. Άρθρο. Το οποίο λέμε 11 Μάτος
θα έχουν τον ΠΑΟΚ πρώτο. Μπράβο. Τέλειωσε. Παρακάτω. Στο οποίο δεν αναδεικνύουμε τον παίκτη. Συμφωνούμε 100%. Το ξέρουμε και από χτες. Ούτε τον έχουμε δει. Άρα λοιπόν. Συμφωνούμε 100%. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω το λέω. Τι? Ότι ανεβαίνει ο φυσικά. Όσο και να τον ανεβάσει και τον Μπερμπάτοφ θέλετε να τον ανεβάσετε, φορτώσει το στον ώμο σου, πάλι διάστρεμα θα πάθει. Θα πέσει το ποδάρι σου απάνω. Λέει για άλλα θέματα πιο γρήγορα. Λοιπόν. Δεν παίζει ωραία, παίζει ο Πασχαλάκης. Ωραία. Δεν έκανε κανένα λάθος ωραία. Θέλει να βάλει και τον Πασχαλάκη. Λοιπόν, περιουσιακό στοιχείο είναι. Ο Πέλκας μάλλον ξεκινάει, βασικός. Στη θέση πιανού θα παίξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Παρακάτω. Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι στο παιχνίδι με τον Αιγινιακό. Ναι. Ο Πέλκας ήταν ορεξάτος, έτρεχε. Ορεξάτος με τον Αιγινιακό. Πάρα πολύ. Και στο χειροκομείο να θυμάσαι αυτού είναι 11, του περάσει ο Πέλκας, θα πει ορεξάτος ήταν. Παρακάτω. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ επίσης. Ποιος άρεσε. Κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο για τον ίδιο. Ποιος. Το ότι ο Λέοβατς τέλωσε τον ΠΑΟΚ. Ναι, το Γενάρη. Ναι, ναι. Εντάξει. Μπράβο. Αυτά τα οποία λέγαμε και βλέπαμε εμείς, τελικά δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς, τα βλέπουν και στο ΠΑΟΚ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Άλλο. Εντάξει. Ναι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα γίνει. Βλέπουμε τι θα γίνει. Υπάρχει τώρα ένα γκάλο το οποίο κάνουμε εμείς και μία ερώτηση στον κόσμο. Το Μετρόπολης, η Μετρομίντια. Ναι. Για το αν προτιμούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον Σταφυλίδη ή τον Χουλτ. Και τι προτιμούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Όταν τελειώσει θα σου πω. Πόσο είναι τώρα. Για την ώρα προηγείται του Σταφυλίδη. Είναι άμπαλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Δηλαδή προτιμάς τον Χουλτ. 100%. Για πολλούς λόγους. Πρώτον πιο γρήγορος. Πιο τεχνίτης. Ναι. Πιο ψηλός. Κλείνει καλύτερα στα στόπερ. Έχει περισσότερο εγκεφαλική λειτουργία στο ανέβα κατέβα. Είναι ταχυδυναμικός. Και δεν είναι κοντός. Αλλά επειδή όλος είναι ΠΑΟΚ. Ψηφίζουν τον άλλον. Ο Μάτος είναι ψηλός. Ναι. 1,82. 1,82. Δεν είναι. Σταφυλίδης πώς είναι. Νορμάλ. 1,76. 1,73. Πιο κοντός από μένα. Παρακάτω. Λέγε. Σταφυλίδης, ναι. Τώρα με αναγκάζει για ψάχνω. Ρε, σε τι γραίει έχει το Google. Αυτοί μετράνε τους μετράνε τον έχουν και 1,80. Δίπλα σε μένα είναι δύο πόντους πιο κοντός. Πάλι τα ίδια θα αρχίσουμε. Θα μπει στο Google να δει. Δεν τον είδες όταν μασούσατε εκεί τις σαβούρες που τρώγατε. Και τις μπουγάτσες που τρώγατε. Από σένα πιο ψηλός είναι. Ναι. Κοντός. Από σένα πιο ψηλός. Λοιπόν, θέλουμε το Σταφυλίδη και όχι το Χουλτ. Ακούγονται. Άλλο θέμα. Ακούγονται. Άπαλοι είναι. Ο Πρίγιοβιτς μια χαρά είναι. Κατεβαίνουμε κατηγορίες. Πάμε κατηγορία πιο κάτω. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ποια είναι? Από αυτούς οι οποίοι τρέχουν τον Ηρακλή. Τρέχουν τον Ηρακλή. Ναι. Τι κίνηση ήταν αυτή η καλή? Λοιπόν, με απόλυτη διαφάνεια είπανε ποιο είναι το budget. Ναι. Ποιες είναι οι πράξεις, ποια είναι τα έξοδα, τα έσοδα. Ναι, ναι. Με απόλυτη διαφάνεια και τα βγάλαν στη φόρα. Και είπαν 1, 2, 3, 5, 7. Γιατί το κάνανε αυτά? Εσύ γιατί λες? Γιατί ανοίξαν τραπεζικό λογαριασμό και θα ζητήσουν συνδρομή. Ελεημοσύνη. Όχι, αυτό δείχνει διαφάνεια, φίλε. Τι δείχνει? Διαφάνεια. Δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Και εγώ λέω ότι θέλω. Εσύ τους χρεώνεις. Δεν το χρεώνω, ρε κόκκινε. Εγώ δεν μου λέει τίποτα αυτό. Λειτουργούν με διαφάνεια και αυτό είναι καλό. Ναι. Είναι προς τιμή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, τι λέει ο αριθμός λογαριασμού, τι λέει? Δεν ξέρω αριθμό λογαριασμού. Σε τι σε όνομα είναι, σε όπως βλέπεις, εγώ δεν έδωσα κανέναν αριθμό λογαριασμού. Δηλαδή, σε αυτό που λες, ναι, ούτε βγήκαν από εδώ. Οπότε, τι μας, λέω κάθε τι μέρα... μας διαφημίζει τη διαφάνεια για να δώσουμε λεφτά στο σωματείο? Γι' αυτό το κάνεις. Promotion κάνεις, τι κάνεις? Κανένα promotion. Ηρακλής είμαι. Ναι, και. Και χαίρομαι όταν θα βλέπεις... βάλει το δάχτυλο το δικό σου το χοντρό. Κάνα φράγκο σε αυτό το τραπεζικό λογαριασμό. Το αν το κάνω ή δεν το κάνω. Δεν το έχεις κάνει, γι' αυτό σε ρωτάμε. Δεν το έχεις κάνει. Πες ό,τι θέλεις. Ακούγεσαι. Ακούγομαι. Ξέρουν αυτοί τι κάνω. Βέβαια, ναι. Ξέρουν. Δεν βγαίνουν προς τα έξω. Όχι. Είτε καλό είτε κακό. Είσαι αγαθός. Ναι. Δεν είμαι αγαθός. Αλτρουιστής. Και περήφανος. Λέγε. Δεν μιλάω. Δεν μιλάς. Το ότι δεν μιλάς δεν σημαίνει, ναι, ότι. Ένας φιγουρατζής φιάκας, άμα κάνει μία πράξη των 10 ευρώ, την κάνει, λέω ότι είναι 100. Άρα επειδή είσαι φιάκας θα μιλήσεις. Άρα δεν έκανες. Δεν το κάνω. Ένας φιάκας φιγουρατζής, φανφαρόνος. Και δεν το έκανα ποτέ. Εάν κάνει κάτι, θα το πεις διπλούν. Δεν επειδή το είσαι φανφαρόνος και φιάκας, αν το έκανες θα το έλεγες. Δεν το έκανα. Πάμε, ποτέ. Πάμε. Άλλο. Λοιπόν. Ναι. Πέρσι. Για τις αδερφές Τατά από το Λαγκαδά. Ναι. Και λαϊδούσες. Ό,τι. Όποτε παίζει η ομάδα της καρδιάς σου. Φέτος γιατί δεν λες κουβέντα? Πού παίζει ο Ηρακλής στην Κυριακή? Πού παίζει? Πού παίζει? Πού παίζει? Με το Λαγκαδά. Τέλειωσε. Ο Λαγκαδάς δεν ανεβαίνει. Κάναμε λάθος την προσέγγιση. Δεν έχεις να πεις τίποτα για τις αδερφές Τατά? Όχι, δεν έχω να πω τίποτα για τις αδερφές Τατά. Μαθαίνω κάτι, τρελές προπονήσεις κάνανε αυτή τη εβδομάδα. Με φουλ ρυθμούς. Πάμε να τους διαλύσουμε, να τους κάνουμε. Ναι. Κερδίστε τους. Τι έγινε, ρε Μάγκης, γιατί, γιατί να κερδίσουμε τον Ηρακλή, τρέλα, τους διαλύσουμε. Λογαριασμός να δώσουν. Όχι, καλά κάνουν. Λοιπόν. Αλλά λέω εντάξει, μην βγάλω καμιά 300 Ταϊλανδέζες στο δρόμο και τρέχουνε. Τι θα βγάλεις? 300 Ταϊλανδέζες.
Τι είναι αυτέ οι 300 Ταϊλανδίδε. Αυρώ 300 Ταϊλανδίδε οικιακέ βοηθού και τρέχουν. Κοίταξε, κόκκινε. Η μαγιά που κάνετε στο Καφτατζόγλιο είναι τοπική. Αν πάτε στο χωριό, εκεί είναι αλλιώ τα πράγματα. Ποιο χωριό, ρε φίλε, για τον Ηρακλή μιλά. Ναι, χωριό και είναι και ο Ηρακλή. Τι είναι ο Ηρακλή. Χωριό. Καλά. Όταν μια μέρα συνέλθει λίγο, το κουνήσει το κεφάλι σου καλά και συνέλθει. Θα είσαι όχι, να είσαι πιο δίκαιο. Είπαμε δίκαιο είναι τι είναι, είναι ανοίξει το λογαριασμό να βάλουμε λεφτά. Άλλο, καταλάβαμε. Εγώ δεν έδωσα κανένα λογαριασμό. Πάμε, λάτε, άτε, λέξει. Ναι. Λοιπόν, λέω, δώστε τα όλα. Ναι. Δώστε τα όλα την Κυριακή. Να φάτε τρία γκολάκια και εσυγάστε κι εσείς. Εντάξει. Σαν οπαδός μιλάς τώρα ή σαν δημοσιογράφος. Όπως θέλεις, ποδοσφαιρικά μιλάω. Το δείχνει ο Ηρακλής ανεβαίνει. Ναι. Εντάξει, που τον είχε στον Ηρακλή ότι ήταν υποβασμένος. Καλά, καλά. Ότι τα ψάχνει για αφημί. Ναι. Εντάξει. Βγάλτε τα εσώψυχά σας με τον Ηρακλή. Δεν ασχολούμαστε, ρε φίλε, με τον Ηρακλή. Εσύ τον ανέφερες τώρα. Εγώ τον ξέδαψες τώρα. Ασχολούμαι με τα πάντα. Τον ξέδαψες τώρα. Ασχολούμαι με τα πάντα. Οπότε λέω, οι οπαδοί του Ηρακλή έχουν ένα λόγο παραπάνω να πάνε σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει. Του σωθεί στη βία δηλαδή. Το να παραστούν εκεί και να φωνάζουν. Του σωθεί στη βία. Ποια είναι η βία. Είσαι έξυπνος, ξέρεις εσύ. Ποια είναι η βία. Ότι αδερφές τα ατάκια θα κάνουν. Απέδειξε αυτό εδώ. Αυτά που πες προηγουμένως. Απέδειξε αυτό που λες. Είναι, είναι. Και πάτε εκεί 300 και διαλύστε θα και κάνετε. Αλλά σε 300 κατά εισαγγελέα, σα πει γιατί λες αυτά τα πράγματα. Να με φωνάξω. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ δεν είπα τίποτα. 300 μοδίστρε είπα εγώ. Κάνει το βλάκι. 300 μοδίστρε. Θα πάτε σε κανένα. 300 Ταϊλανδέζε. Θα πάτε σε κανένα χωριό που θα έχει καμιά 500 παοξίδε. Ναι. Και θα γίνει το αλαδισμή του στέλνει να κάνουν. Θα χρειάζεται. Εγώ δεν ρε πάνε στα θέματα τώρα. Εγώ λέω το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μην το κάνει ντέρμπι τώρα. Είναι δύσκολο. Εντάξει, τελείωσε. Τρία λεπτά. Παρακάτω. Το είπαμε. Δεν κατάλαβα. Βγες έξω άμα δεν σ' αρέσει. Δεν θα αρέσει τον ιδιοκτήτη. Δεν θέλω, τον ιδιοκτήτη δεν ενδιαφέρει να γράφει το κοντέρ. Ναι, το κοντέρ με τον Ηρακλή θα σταματήσει. Με όλα γράφει το κοντέρ. Θα πατάμε αμπέστο. Εντάξει, σταμάτα λοιπόν. Γιατί είπαμε στη γιορτή του Ηρακλή την έκανε σκοπάνα. Μην πουλά τρέλα τώρα. Εσύ πήγε. Εγώ εδώ ήμουν. Α, δεν πάω. Γιατί και εσύ κοπάνα την κάνει όταν παίζει ο Ηρακλή όταν έχει γιορτή. Ναι. Πώ τυχαίνει. Τυχαίνει όταν ο Ηρακλή έχει δήλωση να μην είσαι. Τυχαίνει. Δηλαδή δεν ήμουν εδώ. Ήσουν, δεν λέω εγώ ότι δεν είσαι. Μπορώ να μην είμαι εδώ. Μπορεί 4 η ώρα να πα να συνεχίσουν εκεί τη γιορτή και να πα. Μήπω ήμουν αλλού 4 η ώρα. Και πού να ξέρω γιατί εγώ. Ξεχνά. Τι είμαι εγώ, πού να ξέρω εγώ. Γιατί ξεχνά. Και σταματάει εκεί. Σταματάει εκεί. Εντάξει, γιατί είναι καθαρά οικογενειακό. Ναι, πέτος. Μήπως ήμουν αλλού. Ναι, πάντως μη διαφημίζεσαι για Ηρακλειδέας πολύ, δεν σε γουστάρουν. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις. Εσύ μπορεί να με γουστάρεις καθόλου. Άντε πάλι. Και καλά κάνεις. Δεν σε γουστάρουν. Δεν διαφημίζομαι για Ηρακλειδέας. Ναι, λέω αυτά που πρέπει να πω. Άντε, μας κούρασες με τον Ηρακλή. Ανηφόρα ανεβαίνουμε, ναι. Το σέιλ σου ανεβαίνουμε. Άντε, σε λίγο. Τελείωνε, φτάνει. Λοιπόν, για τον Κισαμικό που τον έκανε στην Μπαρτσελώνα, τι έχεις να πεις. Τι έκανε ο Κισαμικό. Τώρα, όχι, θα παίξει ο Άρη με τον Κισαμικό. Μας τον παρουσιάζει για Μπαρτσελώνα. Εγώ είμαι ο ινστρούκτορας. Εσύ λοιπόν που είσαι γκεμπελιστής, πες τώρα για την Μπαρτσελώνα του Κισαμικού. Θα τον δεις τον Κισαμικό. Πόσο Μπαρτσελώνα είναι. Πολύ καλή. Εσύ γιατί τα λες αυτά. Γιατί ακούνε Κισαμικό και λένε, Κισαμικός είναι, Κρήτη είναι, ο γιος του Πετράκη. Σε έπιασε το άγχος, μη γίνει καμιά γκέλα και καλά κάνεις. Δεν θα φάω το βράδυ. Και προς τιμή. Τέτοιο άγχος μεγάλο έχω. Σε έπιασε το άγχος, μη γίνει κανένα στραβή και σφυρίζεις, έχετε το νου σας. Νομίζεις τώρα ο. Ο Μπυροφορίδης κανένα κορόι, δεν ξέρει την κατηγορία. Το δεύτερο μισάωρο μας έχουν κλείσει, να έχεις υπόψη σου. Με τον Άρη και τον Ηρακλή, μας έχουν κλείσει, να το έχεις υπόψη σου. Είναι έτοιμοι τώρα. Στον αυτοπυροβολισμό, ναι. Παραδίδεις ιδιαίτερα μαθήματα. Ναι. Είναι έτοιμοι να μας κλείσουν με τον Άρη και τον Ηρακλή. Μπράβο. Ναι. Εγώ σου κάνω θέμα Πρίγιοβιτς και εσύ με πιάνεις τώρα τον Ηρακλάκο και τον Αρούλη. Ηρακλάκος και Αρούλη. Τον Ηρακλάκο και τον Αρούλη. Είσαι σου λέω ότι ο Πρίγιοβιτς δεν τραυματίστηκε. Είναι θέμα να βγουν οι παοξίδες και να ουλιάζουν. Και εσύ με πας. Και εσύ με πας τώρα στον Αρούλη και πας να κάνεις promotion. Τα λεφτά που άνοιξε σε λογαριασμό να πάρει να βάλει λεφτά. 1,73 ο Χουλτ, 1,78 ο Σταφυλίδης. 1,78. Ναι. Αν τον βγάλω εγώ γυμνό το Σταφυλίδη, δηλαδή χωρίς παπούτσια, και βγει 1,78. Εντάξει, εγώ θα κάψω και το σπίτι μου και το εξοχικό μου. Και τα δυο τα κάψω. Εάν βγαίνει 78 Σταφυλίδης, τους μετράνε με τα κούνια, με τι τους μετράνε. Πάνε παρακάτω. Άσε τα Google, εκτίθεσε με τα Google. Ποιο Google. Μία. Εγώ δεν χτύπησα. Άσε τι λένε. Φίλο ο Κρατή. 1,75 βάλαν το Σαλπικίδη, 1,68 είναι. Άστα. Το Μπέλκα 1,75, 1,68 είναι. Άστα. Το Ραπτόπουλο και κόκκινο. Ναι, άστα. Άστα Google ήσυχα. Λέγε. Google αυτό. Άστα Google. Από το ασπρόμαυρο Βερολίνο. 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 Μπορεί να κάνει κάτι και δεν τα ακούω, ρε φίλε, δεν. Ο Πρίγιοβιτς δεν χτύπησε 100%. Λέει. Δεν χτύπησε. Άλλο είναι το πρόβλημα του Λουτσέσκου. Ο Ρέι δεν είναι τραυματίας, δεν είναι τερματάς που έβγαλε κάτι να δώσει έστω και μια νίκη στην ομάδα. Δύο τελικές στο Νιόνιο, δύο γκολ. Σωστά μπαίνει ο Πασκαλάκης. Εσύ Θόδωρε. Δεν λέγεται Δασκαλάκης, Πασκαλάκης λέγεται. Εσύ Θόδωρε. Ναι. Φάει τον παπά ότι φταίει ο τερματοφύλακας. Εγώ σε προκαλώ. 7 η ώρα, Κιανό Σταυρό,
να μας φέρουν τον Μπρίγιοβιτς. Να το δει δικός μου γιατρός. Εγώ θα πληρώσω. Τι θες κι άλλο να σε πω. Έχεις ένα άστοχο ερώτημα. Άστοχο ερώτημα. Από άλλο. Φιλέ, το να μην είναι ο Μπρίγιοβιτς τραυματίας και να τον βγάζουν τραυματία, λέω εγώ, είναι ένα χοντρό θέμα εν ώψη Ξάνθης. Το γιατί ψάξτο. Μην κάθεσαι εδώ με τα χέρια σταυρωμένα. Ψάξτο γιατί. Τη δήλωσή του μια μέρα πριν με τον Λουτσέσκου. Γιατί. Τι συμβαίνει. Θέλω να τον πουλήσουνε. Τι γίνεται. Ρωμάθε. Ο Πρίγιοβιτς είναι μια χαρά. Και ο Κουλούρης δεν είναι για τον ΠΑΟΚ σέντερ φορ. Τι να σου λέω τώρα, ότι παραμύθια στους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, την αλήθεια τους λες. Άρα δεν είναι θέλω να την εκτιμήσεις. Άρα και δίνεις διπλό τον ΠΑΟΚ. Ναι, το δίνω διπλό. Με το κλίμα να το παρουσιάσω ότι είναι χάλια. Δεν είπα εγώ το ότι χάλια είναι. Αφήνει εκτός το ΡΕΙ για τον παρουσιάζει σαν εξελαστήριο θύμα. Το φταίξουμε αλλού. Αφήνει εκτός τον Πρίγιοβιτς ή ο Πρίγιοβιτς αφήνει τον εαυτό του εκτός, κάνοντας τον τραυματία όπως λες. Και είναι καλό το κλίμα. Δεν δουλεύεις, ρε. Εγώ σου λέω ότι ο Πρίγιοβιτς δεν είναι τραυματίας. Καλά. Και αν θέλουν να γκαρίζουν από τον ΠΑΟ και να λένε μα μου, εγώ ξαναλέω, 7 η ώρα τους περιμένω έξω από τον Κιάνο Σταυρό. 7 η ώρα. Άρα πάνε για να επιλέξει, λέει, να αγοράσει αρόχο, λιβάγι και οι δύο φορμασμένοι. Ποιο θα διάλεγε, ανόητη ερώτηση, συγγνώμη. Δεν το κατάλαβα ξανά. Αν είχε να επιλέξει να αγοράσει το Δεκέμβριο, άρα το Γενάρη, αραούχο ή λιβάγια. Το λιβάγια. Εννοείται, ρε φίλε, το λιβάγια. Μακράν τώρα, η τεράστια διαφορά. Το γιατί το. Κόκκινη και ο Ζαμπράνο είναι εκτός αποστολής. Για το Ζαμπράνο προβληματίστηκα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Πανιόνιο. Τώρα δεν προβληματίστηκα. Βλέποντας τον με τον Αιγινιακό, ναι. Δεν πατούσε καλά. Τι δεν είπε. Ξέρω γιατί. Τι δηλαδή έδειχνε όντως ανέτοιμος. Ναι. Τώρα έφταιγε το παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά για εκτός αποστολής μου φαίνεται προκλητικό. Μάλιστα. Δηλαδή Ζαμπράνο μια μεταγραφή. Ρέι δεύτερη μεταγραφή. Και ο φόρο βασικός τρεις δεν παίζουν. Οι δύο είναι, δεν ξέρουμε γιατί, και ο άλλος μας το είπαν ότι είναι τραυματίας. Ο Λεβέκ δεν παίζει. Ο Λεβέκ τι να παίξει. Ποτέ. Ο Λέοβατς έχει κηρυχθεί ότι δεν κάνει. Σκατοδοχείο ήταν από την αρχή που ήρθε. Εντάξει. Ναι. Και εσύ δίνεις ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να πάρει το πρώτο διπλό. Γιατί τι είναι Ξάνθη. Okay, τι είναι Ξάνθη, ρε. Ό, τίποτα. Τι είναι Ξάνθη. Ο Πανιόνιος τι ήτανε με τη μισή ομάδα είναι τραυματίας. Ξάνθη τι είναι, γιατί να μην πάρει διπλό. Η Ξάνθη, φίλε, η πορεία της μέχρι τώρα δείχνει ότι δεν χάνει. Τι δεν χάνει. Δεν χάνει. Θα χάσει τώρα. Α, και τώρα που άκουγα τον Ζαΐρη έξω, πήρε τηλέφωνο εκεί στο χωριό, έχει κάτι αθλητικά παπούτσια, λέει, με διπλό πάτο. Γιατί λέει, λέει, γιατί θα τρέχουμε, λέει, στα χωράφια. Έτσι είπε ο Ζαΐρης. Γιατί να τρέχουν στα χωράφια. Πάει τους κυνηγάκι αυτούς, γι' αυτό. Ποιοι να τους κυνηγάνε. Οι παοξίδες, ποιοι να τους κυνηγάνε. Αν δεν κερδίσουν. Αν δεν κερδίσουν, ναι. Και σε ρωτάω, εσύ, πώς το δίνεις διπλό. Το δίνω, ρε φίλε. Γιατί εγώ, με αυτά που έχει κάνει ο κύριος Σαββίδης, αν δεν πάρουν το πρωτάθλημα, η καρκαδίλα και η βρωματίλα και η χωριατίλα που θα μυρίζουν δεν θα έχει όριο. Και ο Κάμπος, λέει, τραυματίας. Ποιος είναι? Και ο Κάμπος. Αυτό είναι από χθες, από προχθές. Ναι. Όχι, okay, συμπληρώνουμε το όλο το σκηνικό. Θα παίξει ο Λιμνιός, θα παίξει ο, ξέρω εγώ, ο Μακ. Ο Μακ που έχει έναν κόλο πιο μεγάλο από το δικό σου, θα παίξουν. Γιατί? Εγώ δεν έχω κόλο, λάθος. Και δεν μου λες, ποιος μου λέει εμένα ότι ο Λουτσέσκου δεν θα το πάρει το μάτς με δημόσιες σχέσεις. Και πού ξέρω εγώ αν ο Ιβάν δεν πιάσει το διάλογο να τα πάρω εγώ τα μάτς. Πού ξέρω εγώ. Να έχει επιβδίσει ο άνθρωπος και να πει ένα προτάσμα, να το πάρω έτσι, να το πληρώσω, να το πάρω. Αφού δεν μπορείτε εσείς, να το πάρω εγώ. Κατάλαβες. Κάρκα. Τι αστείο. Το κόσμο το θεωρείς ηλίθιο. Καθόλου. Νομίζεις δεν έχει, το ότι βγαίνουν ανακοινώσεις, φωνάζουν, ουρλιάζουν. Φωνάζουν γιατί είδαν οι άνθρωποι ότι οι συνθήκες για να πάρουν το προτάσμα φέτος είναι καλύτερα. Ότι διαμαρτύρονται για αυτά που γίνονται. Ναι. Δεν σου λένε πράγματα. Μου λένε φυσικά, γιατί οι άλλες ομάδες δεν έχουν προβλήματα. Δεν έχουν τραυματίες, δεν έχουν διαφορμπέ. Στον πόντο είναι φίλε, όλοι. Μας, ο Τσίπρας δεν είναι ΠΑΟΚ. Όλοι μας. Ο Γραμμένος δεν είναι ΠΑΟΚ. Ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός, ο Γραμμένος είναι Αριανός. Άμα τον πεις στον Τσίπρα, πάνε στη λεωφόρο, θα σε πάει στον Κουδί. Μπορεί να χαθεί. Στον Κουδί θα σε πάει. Μπορεί να χαθεί. Ισχύει. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αλλά θα πρέπει. Και Παναθηναϊκός. Θα πρέπει. Ναι. Λέγε. Δεν υπάρχουν. Βέβαια. Η εξαίρεση κάνει τον κανόνα. Άντε βρε τώρα. Ο Μαρξιστή στη λεωφόρο τώρα. Πάμε παρακάτω. Και ποιο είναι το πρόβλημα. Ακροδεξιό σε μαθήματα. Να φάνε δεν έχουν. Να φάνε δεν έχουν. Λέγε. Ακροδεξιό γιατί για αυτά που γίνανε επί Χούντας. Και ο Άρης Κύπελλο πήρε επί Χούντας. Λέει. Τι συμβαίνει αυτό. Γιατί ο Αριστερή. Να τον πω ακροδεξιό σωματείο. Όχι, αριστερή ήταν η Αργέννη. Όλοι οι Εβραίοι ήταν αριστεροί. Ρε φίλε, συγγνώμη. Ναι. Όλοι οι Εβραίοι ήταν αριστεροί. Μαζί με τους παπάδες, τους φίλους. Όλη την αριστερά. Κνίτες ήταν όλοι. Άντε ρε κόκκινε. Όχι, ο Άρης. Σε άλλο πλανήτη ζεις. Τι ήταν ο Άρης. Δεν ήταν φιλοχουδίου. Ο Γκράτσιος ήταν εκεί. Μενέλος Χατζηγεωργίου ήταν εκεί. Όλη η ακροδεξία εκεί με τα γυαλιά τα μαύρα ήταν εκεί. Και αυτοί εκπροσωπούν όλο τον κόσμο. Έπαιζε ο Άρης εκτός. Έπαιζε στην Ευρώπη. Το να πεις ότι έγινε. Το να πεις ότι γέρνει. Το να πεις ότι γέρνει προς τα δεξιά. Θα το δεχτώ. Τι γέρνει. Η ομάδα της Χούντας ήταν ο Άρης. Τι γέρνει προς τα δεξιά.
Μετά όταν στο τέλος της Χούντας το γύρισε στον ΠΑΟΚ η Χούντα. Στο τέλος, από το 72 στα, όταν ψόφαγε η Χούντα, ας πούμε, τότε το γύρισε στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης ήταν πολύ δυνατός. Ασλανίδης και τα λοιπά. Τα σπάσανε για κάτι γκόμενες ο Ασλανίδης με τον Γκαμπάνη. Για κάτι γκόμενες τα σπάσανε. Κατάλαβες. Ναι. Για γκόμενες τα σπάσανε. Άντε μπράβο. Ο Ασλανίδης με τον Γκαμπάνη. Συγχωρεμένοι και οι δύο. Άιντε. Πάμε παρακάτω. Θα τα λέμε τώρα για πεθαμένους, για τις γκόμενες. Άστο να πάει στο διάλογο. Φύγανε. Έχουν πει ένα εκατομμύριο. Άντε τώρα να σου πω ιστορίες που δεν πρέπει να πω. Με κολλάς τώρα. Άιντε. Σε κολλάω. Με κολλάς τώρα. Γιατί τα σπάσε ο Άρης με τη Χούντα, για δυο γκόμενες τα. Άστο τώρα το έργο. Τα ξέρουν αυτοί που είναι στα Αλσχάιμερ τώρα. Άμα είναι κανένας που δεν έχει Αλσχάιμερ, θα στα πει. Σε καναούζο εκεί πέρα που πίνετε. Άιντε. Σε καναούζο. Σε καναούζο, πότε τα πείτε. Νυφάλι ποτέ δεν είστε. Τα μάτια σας γυαλίζουν. Τα βήματα ίσια δεν πάνε. Δηλαδή εσύ που δεν ξέρεις τι λες. Εγώ τι ξέρω. Τι είσαι. Εγώ. Έχεις πέσει μέσα. Πού να έχω πέσει. Εγώ αν πέσω μέσα. Εγώ αν πέσω μέσα κοιμηθώ, ρε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Εσύ την άλλη φορά άνοιξε ένα τσίπρο και λιποθύμησε από τη μυρωδιά. Αυτό σου λέω. Και έλεγες τραγούδια τώρα. Πλάκα μου. Δεν μπορώ, τι να κάνω. Αυτό δείχνει πολλά. Ναι. Πάντως δικαιώνεσαι, ρε κερατά. Γιατί. Ένα μήνυμα δεν ήρθε ακόμα. Για κονσέρτο. Αλφα Μητρία κενό. Καλά, ναι. Γκάλι. Όνομα τεπώνυμο στο 54-34. Ναι, πες δίνουμε δωρεάν δύο CD του. Δύο διπλές προσκλήσεις. Άκου, θα σου πω εγώ. Μια εβδομάδα να δίνουμε δύο CD δωρεάν του Ντέμι Ρους. Θα πάρει κανείς τηλέφωνο. Ποιο το ξέρουν τα παιδιά του Ντέμι Ρους. Ποιο το ξέρουν. Του Ντέμι Ρους το ξέρουν. Γιατί ακούει κανένα από αυτού. Μα ακούνε Αλβανοί, Ρώσοι. Πες ένα τραγούδι Ντέμι Ρους. Δεν ξέρω τον ήχο, ξέρω. Να προχθές το άκουγα. Ναι. Προτιμώ να ακούω Ντέμι Ρούσο παρά κονσέρτο για πολυβόλα. Περιμένεις τώρα το ακροατήριο το δικό σου, όλοι οι καρδίβαλοι, να πάνε να ακούσουν, πώς το λένε, κονσέρτο. Καταρχήν τα μούτρα σου και μόνο. Και τα δικά μου. Δεν είναι για να διαφημίσουμε κονσέρτα τώρα. Μου έριξε μια στο Δόκα Πατρί. Δόκα Πατρί. Και έκανε και ένα καμπιλάκι. Τι Δόκα Πατρί. Δόξα Πατρί. Τι Δόξα Πατρί, ρε γουρούνο μου. Για κονσέρτο είσαι και για κλασική μουσική. Βλέπεις τη φωνή μου. Ρε κροκόδιλε με χέρια. Πώς με είπες. Κροκόδιλε με χέρια. Όχι κροκόδιλε. Έτσι να πας. Τον δώσανε να κάνει. Ο Κανελάκης στην εκπομπή του, άμα τον πεις κονσέρτο, 50 μηνύματα θα έχει. Αφού είχε ένα κονσέρτο. Πάνε πάνω και πέσω τη Ελλάδα άνθρωπο τότε. Φυσικά αφού είναι ανόητε. Δώσανε σε εμά. Από του δύο γουρουνάδες. Άκου μήνυμα. Ναι. Με όνομα και επίθετο. Τι. Το χειρότερο απ' όλα είναι να μην είναι πιστευτές οι επίσημες ανακοινώσεις της ομάδος. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ εντός και εκτός ομάδας. Κρίμα. Άντε ρε χωριάτες. Φέτος σας δίνετε ευκαιρία πάρετε πρωτάθλημα. Πρίγιοβιτς λέει τραυματίας. Αχ, έντε από εδώ πέρα. Σε χάθηκε ο κόσμος. Άιντε να χαθείτε από εκεί πέρα. Ο Πρίγιοβιτς τραυματίας. Μα και εγώ να μην το πω. Μα και εγώ να μην δώσω είδηση. Ένα 30% το ΠΑΟΚ ξέρει να πει μούφα ο τραυματισμός. Έτσι θα πούνε. Έτσι θα πούνε. Θα ανοίξουμε τις γραμμές και να δούμε τι θα πούνε. Τι θα ανοίξουμε. Θα ανοίξουμε τις γραμμές και να δούμε τι θα πούνε. Το διάστημα ξέρεις τι είναι. Πρίζει το αστράγαλος, κουτσένεις, κάνεις ράνες. Άντε να δούμε τον Πρίγιοβιτς. Τραυματίστηκε. Γύρισε το πόδι πριν το μάτι. Εφόσον είναι όπως τα λες. Το λέω για τελευταία φορά. Ναι. Πώς δίνεις διπλό τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Κουλούρης κουλός είναι. Δεν μπορεί να τραβήξει μια τρίπλα εκεί πέρα. Να κάτσει ο Λυσγάρας ανάποδα λίγο και να μπει μέσα. Άσε ρε κόκκινε. Και ένα μήνυμα πριν το διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα. Λιάννα Κανέλη. Λιάννα. Λιάννα. Φανατική κομμουνίστρια και φανατική Παναθηναϊκός. Ναι. Στο παιχνίδι με τον Άρη της Καρδιάς στο τελικό. Ναι, γι' αυτό άκουσε την έβριζες. Γι' αυτό την έβριζες. Ναι, γιατί την έβριζα. Επειδή είναι κομμουνίστρια. Όχι. Δευτερόλεπτα. Γιατί πανηγυρίζεις τη ΛΟ τα γκολ του εφοπλιστή πατέρα εναντίον σε μια λαϊκή ομάδα όπως είναι ο Άρης. Παλιοσαβούρα τη λέω. Και την είπα και άλλα τα οποία δεν μπορώ να τα πω. Πριν τον Άρη τον είπες ακροδεξιό. Και τώρα το λες λαϊκή ομάδα. Γιατί τα 40 χρόνια τι ήταν. Όταν έκανε τη λαϊκή βάση. Πάμε ρε Σεκιάλ. Άντε ρε χωρίς με τη λέσχη τόσο καιρό. Άντε ρε πάμε. Λέσχη λαϊκή βάση. Άντε ρε. Η ώρα είναι 3 και σίγουρα δεν είναι ώρα για δέκατα. Γι' αυτό το Panadol Advance είναι μαζί σου κάθε στιγμή. Panadol Advance. Ζήτα το μπλε. Είσαι στο αμφιθέατρο. Δεν πέφτει καρφίτσα. Και ξαφνικά... Ούψ, όλα τα μάτια γυρνούν στη δική σου μεριά. Μάλλον αρρωσταίνεις, αλλά δεν βγάζεις τσιμωδιά. Για άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση, Panadol Advance. Με τεχνολογία OptiZorb. Ζήτα το μπλε.
Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιέχει παρακεταμόλη. Αντεδείκνυται σε άτομα με βαριά υπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Όταν λαμβάνετε χρόνια σε μεγάλες δόσεις, πρέπει να παρακολουθείτε η υπατική λειτουργία. Η πραγματική οδηγική απόλαυση δεν αλλοιώνεται από το χρόνο. Αποκτήστε τώρα στη Belmar μεταχειρισμένα BMW και Mini ηλικίας έως 2 ετών με 5 χρόνια δωρεάν συντήρηση, 5 χρόνια οδική βοήθεια, εργοστασιακή εγγύηση σε τιμές έκπληξη. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου. Belmar, επίσημος έμπορος BMW και Mini. Μαρίνου Αντίπα 10. Μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Στούκι.gr. Τα πάντα για το κινητό και το τάμπλετ σου. Η πιο μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά. Με ένα κλικ στο στούκι.gr. Στούκι.gr. Σέρβις από επαγγελματίες τεχνικούς. Παράδοση αυθημερών. Θα μας βρείτε Αθήνα, Ηλιούπολη, Κορυδαλός, Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 25, στο ύψος του Ευκλείδη. Τηλέφωνο 2311-243-111. Μάτια. 2. Πνευμονές. 2. Σηκώτη όμως. 1. Επειδή ένα και μοναδικό σηκώτη, ένα και μοναδικό Liver Care. Πρωτοποριακή φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, κουρκουμά και χολίνη. Για το μεταβολισμό των λοιπόν και την υγεία του σηκωτιού. Liver Care. Φροντίδα για το σηκώτη. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού, διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. 3, 7, 12, 21, 34. Τι έγινε, δεν διστάζεις και μετράς πρόβατα? Δεν κρατιέμαι και διαλέγω νούμερα για το Lucky 5. Παίξε στις νέες ηλεκτρονικές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν συνολικά έως 30.000 ευρώ μετρητά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Γίνε και εσύ ένας από τους πολλούς τυχερούς που θα μαντέψουν σωστά τους 5 συν 1 αριθμούς. Lucky 5. Πάρε την τύχη στα χέρια σου. Κουπόνια συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει ρε εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ, η μοναδική στην Ελλάδα, με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Θες παιχνιδάκια, θες και ευρουδάκια, τότε Άγιο Βασιλάκια. Στα Boom Toys όλο το Δεκέμβριο βρες τα stickers με τα Άγιο Βασιλάκια στα παιχνίδια και κέρδισε ευρουδάκια. Άγιο Βασιλάκια ίσον ευρουδάκια, το Δεκέμβριο μόνο στα Boom Toys. Αγία Σοφίας 30 πεζόδρομος στην καρδιά της πόλης μας και στην Καλαμαριά Μεταμορφώσεως 24. Οπαλάκια και ηλεκτρονικό κατάστημα boomtoys.gr. Το boom με 3 O. Boom Toys. Τα παιχνίδια μου. Μόλις τοποθέτησα ηλιακό και αγόρασα και σούμπα πέλετ για το εξοχικό. Και από τιμές, αφιλαμβριάκου φίλε μου. Ερεύνησα όλη την αγορά. Δεν θα βρεις φθηνότερα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Boiler, Ideal και Thermostal. Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, πέλετ. Μεγάλη γκάμα σε σάνιο, Midea, Fujitsu. Δεν θα βρεις φθηνότερα. Αφιλαμβριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινής, υδραυλικά. Επώνυμα και οικονομικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 17, Πηλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπο Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α,
Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της γαλοπούλας. Στάθη, να κάνω τη γαλοπούλα. Να, λέ το γαλοπούλα. Το χριστουγεννιάτικο γεύμα θα είναι by Μετρόπολης 95,5. Έχεις κερδίσει μία super duper γαλοπούλα, είναι όλη δική σου. Είμαι ο τυχερός της γαλοπούλας. Καλοφάγω τη Αριστίδη. Ο τυχερός της ημέρας είσαι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM. Το 2310-93-90 είναι δικά σας. 9.55 κενό το μήνυμά στο 54-340. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς έχετε μπροστά στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Τηλεφωνείτε στο 18133 και αυτοί φροντίζουν εύκολα, γρήγορα να σας δώσουν την καλύτερη και η οικονομικότερη λύση. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη, στο 18133. Στην Εσκιά της Παλοδήμων, στη μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο του αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα, θα βρείτε Kia, θα βρείτε Skoda, θα βρείτε Hyundai, μοντέλα πάρα πολλά έτοιμο παράδοτα, πάρα πολλά για test drive, με άψογο σέρβις, με έναν απίστευτο χώρο για τα σέρβις του αυτοκινήτου σας. Δεν έχετε ξαναδεί τόσες δράμπες και τέτοιο προσωπικό, τα παιδιά εκεί δεν παίζονται, το εννοώ. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, ή στο 2310-596-596. Αλφα Μητρία κενό, Γκάλης ονοματεπών στο 54-344. Να πω ότι η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση το κονσέρτο για πιάνο του Νικόλα Τζόρτζι Κουντρετούρ Χομέτζ ο Νίκος Γκάλης, που ο ταλαντούχος συνθέτης εμπνεύστηκε από τον Νίκο Γκάλη και συγκεκριμένα από την πίστη του κορυφαία Έλληνα αθλητή στη σκληρή δουλειά και την αγάπη του για αυτό που κάνει. Το πρόγραμμα ξεκινά με το πρώτο και πλέον διάσημο από τους τέσσερις συνολικά ύμνους, τον ύμνο της Στέψης του Χάιντελ για τον Γεώργιο Δεύτερο, πάνω στον οποίο βασίστηκε ο ύμνος του Champions League. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά σε στίχους Κωστή Παλαμά, που από το 1958 παίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και ακούγεται μέχρι σήμερα. Και η συναυλία ολοκληρώνεται με τη μεγαλοπρέπειη συναυλία του Διός του Μότσαρτ. Διευθυντής ορχήστρας είναι ο Γιώργος Μπαλατσινός, πιάνο ο Παύλος Αντωνιάδης, μεικτή χοροδία Θεσσαλονίκης, διδασκαλία Μέρη Κωνσταντινίδου και υπάρχουν πάρα πολλά και σημαντικά ενδιαφέροντα τα οποία μπορείτε να δείτε εκεί. Εμείς κληρώνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση για το κονσέρτο προς τιμήν του Νίκου Γκάλη. Μας έχουν καλέσει σε μια εκδήλωση, ναι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, σχετικά με την αυτονομία που μπορούμε να έχουμε στις πολυκατοικίες μας. Έχω ένα φίλο που είναι πρόεδρος εκεί των κοινόχρηστων, αυτός εδώ που κάνει τα κοινόχρηστα. Λοιπόν, και είναι, έχουμε άγνοια λέει και μας πιάνουν τον πισινό να πούμε διάφοροι και τα λοιπά. Να έχεις υπόψη σου. Εσύ τι έχεις εκεί, πετρέλαιο ή αυτό? Αέριο. Αέριο έχεις. Ναι. Λοιπόν, στο αυτόνομο. Στο 555-333 μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να δηλώσετε συμμετοχή. Στο Πολυκατοική είναι η εταιρεία κοινοχρήστων. Είναι ένας φίλος μου που θα με κάλεσε εκεί γιατί είμαι άσχετος. Λοιπόν. Αυτό πότε είναι? Τι? Πότε είναι? Πότε είναι αυτό? 9. Πότε είναι, πότε με είπε είναι? 9 Δεκεμβρίου. Γερή να είμαστε, θα πάμε. Τι γερή να είμαστε? Γερή να είμαστε. Γιατί να μην είμαστε γεροί? Γιατί ρε φίλε, τη μια μέρα είσαι, την άλλη δεν είσαι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σύμφωνα με τον. Εδώ πριν γιορτάσει, ήταν καλά και τον έβγαλε τώρα. Από το προηγούμενο, σύμφωνα με τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, 555-333. Πάρε τηλέφωνο.
Εγώ θα πάω. Λοιπόν, ακούς. Υπάρχουν δύο καραμπόλες στο Δερβαίνι. Πάλι. Στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη και είναι ολιθιζός ο δρόμος και γίνονται. Άμα τρέχουν σαν τους. Να μην πω τι. Λοιπόν. Αφού τρέχουν σαν τους ηλίθιους. Ανηφόρα είναι. Για... προς το Δερβαίνι. Ναι, γιατί όταν έρχεσαι η κατηφόρα. Ανηφόρα είναι. Στην ανηφόρα δεν παθαίνει. Προς Θεσσαλονίκη γίνονται. Στην κατηφόρα γίνονται τα ατυχήματα. Αυτό που έγινε. Στην ανηφόρα γίνεται. Είναι ηλίθια αν στην ανηφόρα τρακάραν. Συνήθω η κατηφόρα. Δύο καραμπόλες. Μία στο Τιτάν και μία. Κολόδρομος. Πιο πάνω στο κατέβασμα. Κολόδρομος. Κολόδρομος. Προσέχετε. Πάμε. Τι πάμε. Στο κόμμα. Θα έρθει 7 η ώρα στον Κιανό Σταυρό, περιμένουμε τον Μπρίγκοβιτς. Εγώ είμαι σε άλλο νοσοκομείο. Δεν είναι νοσοκομείο, αυτό είναι κλινική. Εγώ είμαι σε νοσοκομείο, έχω εσύ, άλλα. Εσύ έχεις, ξέρω, εντάξει. Τι με λες. Μην με κολλάς ότι ο Μπρίγκοβιτς είναι τραυματίας. Εγώ δεν είπα. Και το Ζαμπράνο που το δεις καλά. Αυτός που μου το είπε είναι άνθρωπος ακέραιος. Τέλος. Ναι, είναι άνθρωπος ακέραιος, αλλά εγώ ξέρω ότι ο Πρίγκοβιτς δεν τραυματίστηκε. Δικαίωμά σου. Λοιπόν, άκουδο τώρα. Ψέματα είναι. Μπορώ να λέω αυτό. Και ο Ζαμπράνο. Λοιπόν, άκουδο τώρα, κόκκινε. Αν η πηγή μου με προδώσει, θα το κάνω ρόπα. Ποια πηγή σου, ρε, και ποια πηγή σου, ρε. Ο Πασχαλάκης δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση από το Ρέι. Ο Αργεντίνος είναι μέσα σε ένα παρεάκι με Ελκαντουρί, Πρίγκοβιτς, Κάμπος, Λέοβατς και Μπίσεσβαρ. Κάνουν ανταρσία με κακή συμπεριφορά απέναντι στον Λουτσέσκου. Και με τον Ζαμπράνο του χρεώνει την κάρτα ότι ήταν σκόπιμη στο μάτς με την ΑΕΚ. Γιατί εγώ αν ήμουν προπονητής θα τον κλείδω και θα τον πλάκωνα. Αν μου τρώγε εμένα κόκκινη κάρτα, έτσι σχέδιο, θα το σκότωνα στο ξύλο. Και, κανονικά έπρεπε να τον κλειδώσουν εκεί που βάλαν τον Μητρούδη που λέει ήταν ωραία στη φυλακή και τον αρχίσουν κάτι κλωτσιές τον Ζαμπράνο γιατί αυτό μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Άντε μάθε τι έγινε εκεί πέρα που είναι ο Πρίγκοβιτς τραυματίας. Πάμε παρακάτω. Τι, ψέματα είναι. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Έλα ρε Μόρτες. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε αλλά θέλουμε λίγο ζωντάνια. Αν το πρώτο τηλέφωνο είναι κοιμισμένο θα μας πάρει κάτω βόλτα. Πάρ το γρήγορα το έργο. Έλα να το πάρω πολύ γρήγορα. Να θέλω να μου απαντήσετε σοβαρά στην ερώτηση που θα κάνω. Ερώτηση, ναι. Ναι. Δεν μου λέτε για το αυριανό μάτς. Η κεντρομόλος και η εχθρικό κέντρος δύναμη το ΠΑΟΚ ποια θα είναι. Στείλ τον. Ναι. Έλα φίλε. Ορίστε. Κωστή. Δύο στα δύο. Λέγε. Έλα Κωστή μου, καλησπέρα μου, κάλεσε μου, αγόρι μου. Ναι. Πόντιος, ναι. Έλα Κωστή, μόλις τελειώσει, αγόρι μου, μίλησα σήμερα από το λογιστή μου για το μαγαζί και για το λαϊκό δικαστήριο θέλει να μπει μέσα για να κάνει διαφήμιση. Διαφήμιση. Ναι, παιδί μου. Ναι. Και τον πήρε στον αέρα. Θέλω, απλά θέλω να μιλήσω μόλις τελειώσει. Όχι και για το ράδιο και ο Μετρόπολης. Τώρα ήμουν εκεί το μεσημέρι. Έχει δικό σου λογιστή και θέλει να, πάει, να κάνει διαφήμιση. Ναι, έλα ρε Κωστή τώρα. Εντάξει, ναι. Αυτό πήρε αγόρι μου. Το, και σε έπαιρνα και τηλέφωνο και τα κορίτσια να για να μιλήσουμε. Ποια κορίτσια δεν μπορούσε. Ε? Και θέλει τώρα, δηλαδή, και στο ράδιο. Ναι. Να θέλει κάποια στιγμή από εβδομάδα να βρεθούμε. Ναι. Δηλαδή να σε φέρω επαφή να έρθουμε εδώ στη Θέρμη. Ναι. Εδώ στη Θέρμη είναι αυτό το λογιστήριο. Ναι, ναι. Για το μαγαζί το Ρούμος που έχουν στην καφετέρια εδώ στην πλατεία. Εντάξει. Αυτό έπεσε πέρα. Εντάξει, εγώ θα μιλήσουμε, είπαμε. Εντάξει, αυτό πήρα εγώ, Κωστή, και χαιρετίσματα και το κόκκινο. Γεια σου, Μιχάλη. Έγινε αγόρι μου. Ο 949, ό,τι και να γίνει, ο Ρουμάνος φεύγει. Το έχουν στημένο οι παίκτες να κάτσουν να χάσουν. Πρίγιο, Κάμπος, Μπραμπράνο, επίτηδες εκτός. Δεν το υιοθετώ. Τι δεν υιοθετείς, δεν κοιμάσαι όρθιο. Και σε κράζει και σου λέει ότι είναι κονσέρτο και όχι κονσέρτο. Βλάκα, ραπ. Γι' αυτό με λες. Ενώ εσύ που το ξέρεις, πήρες όλα τα μηνύματα επάνω σου, ρε ταβερνιάρι, για κονσέρτο είσαι εσύ, ρε. Πάμε, για να στείλουν στην εκπομπή τη δικιά μας, ρε ταβερνιάρι. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Ταβερνιάρι, ναι. Εσύ είσαι για κάνα γίδι, για κάνα σπάλα, να πούμε. Καλώς. Το σε βάλανε εσένα να διαφημίσεις κονσέρτο και εμένα. Να τον δίνω τώρα. Όχι, μην με δίνεις τώρα. Μετά. Στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα. Ναι. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Για το Δερβαίνι θέλω να πω. Ναι. Γίνανε τρεις καραμπόλες στην κάθοδο του Δερβενίου. Κάθοδο! Στην κάθοδο, ναι. Ο κόκκινος είναι άνοδο. Στην κάθοδο γίνονται οι τράγκες. Λέγε. Επειδή έχει πάρα πολύ κίνηση, μ' ακούτε. Ναι. Έχει πάρα πολύ κίνηση για να μην μπλοκαριστεί ο δρόμος. Τα αυτοκίνητα να μπαίνουν από τον παράδρομο. Καθώς κατεβαίνουν το Δερβένι από την Καβάλα. Ναι. Να μπαίνουν δεξιά στον παράδρομο και να βγαίνουν πιο κάτω. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Πότε επιστρέφει ο Παναγιώτης Κλίκος, ρωτάει ένας φίλος. Εδώ τι γράφει. Στο Δερβαίνι προς Θεσσαλονίκη. Το ξέρεις το προς Θεσσαλονίκη τι είναι. Μισό λεπτό. Ναι. Μία στο Τιτάν και μία στο κατέβασμα. Ναι. Το προς Θεσσαλονίκη είναι έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να άρα πάω στην κατηφόρα. Μία στο Τιτάν και μία στο κατέβασμα.
κόκκινε. Ακούς, σου λέω. Λοιπόν, στο Δερβαίνει προς Θεσσαλονίκη, ξέρεις τι σημαίνει, στην κατηφόρα. Άστο να πάει στο διάλογο, πέντε εκπομπές θα φάει. Μία στο Τιτάν και μία στο καλά, 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 okay. Έχεις δίκιο, ναι. Εσύ με τον Πόντιο να κάνεις crash test. Να βάλουμε και τον Κιμπόκο μαζί να δούμε ποιος θα βγει πρώτος. Πάμε, ναι. Τώρα είσαι έξυπνος. Είμαι έξυπνος. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, αν πήγαν να στήσουν κάποιοι το μάτς, δεν είναι παίχτες. Ποιο μάτς να στήσει ποιος. Με την Ξάνθη για να φύγει ο... Ρε φίλε, δεν ξέρω τι θα στηθεί και αν είστε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια διαδικασία, δεν είναι αυτό. Καλά, εγώ σου λέω ότι το Ζαμπράνο το στοχοποίησε για το μάτς με την ΑΕΚ. Υπάρχει ένα παρεάκι που κάνει μια κλίκα και μέσα στην κλίκα έχει ο Πρίγιοβιτς. Και ο Πρίγιοβιτς δεν είναι τραυματίας. Τώρα, θέλετε να ακούσετε την αλήθεια ή τον κόκκινο. Άκουσε με φίλε μου. Ο κόκκινος λέει τραυματίας, έχω πηγή λέει. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, άμα γίνονται κλίκες σε μια ομάδα, δεν φταίνει παίκτες, φταίνει άλλοι. Σωστό. Κάτι ακόμη που του δίνουν το δικαίωμα, έτσι. Γιατί αυτοί που μικρύναν την ομάδα είναι αυτοί που διοικούν σήμερα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, φάγαμε τον καλύτερο τερματοφύλακα του Champions League για να παίξει ο Γλύκος. Αρχίζουν να ξυλώνουν το Ρέι για να παίξει πάλι ο Γλύκος. Όταν έφυγε ο Γιώσεφ, φέραμε τερματοφύλακα 1,5 μέτρο. Λέω ψέματα, μήπως. 1,5 μέτρο και ποιο λες. Το Βελίδη. Α, ναι, 1,80. 1,80 με τα τακούνια ή χωρίς τα τακούνια. 1,80. Ναι, καλά. Λοιπόν, 1,80 κοντός είναι. Ο Βελίδης καλός είναι, για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν, φίλε. Ναι, κοίταξε να δεις. Για τον Γκαχλή καλός. Ο Γλύκος άρχισε πάλι να γίνεται καλά σιγά σιγά και να επανέρχεται. Πώς θα παίξει άμα παίζει ο Ρέι. Βάζει τον Πασχαλάκη να κάνει καμιά γκέλα. Θα κάνει κάτι γκέλα ο Πασχαλάκης, γιατί να βάλουν το παιδάκι το άλλο που όποιος το βλέπει λέει ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο. Θα βάλουν τον Γλύκο να παίξει. Ωραία. Πώς θα γίνει δηλαδή. Okay. Έτσι δεν είναι. Άρα, άμα θες λοιπόν, να γίνονται πειράματα. Εγώ, αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που υπάρχει σήμερα δεν είναι ΠΑΟΚ. Επόμενος κύριος. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Εγώ είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Έτσι. Και ΠΑΣΟΚΣΙΣ. Ναι. Με έχετε μπερδέψει όμως, παιδιά. Τελικά είναι τραυματίας. Όχι, δεν είναι, ρε. Δεν είναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να πω κι εγώ τώρα. Δεν είναι τραυματίας. Τελείωσε. Στις 2 η ώρα, στις ειδήσεις στην Έρα Σπορ, είπε ότι είναι τραυματίας. Βρε, δεν πάει να χεστεί η Έρα Σπορ και η Έρα Σπορ. Εμένα θα ακούσεις, ρε. Ποια Έρα Σπορ θα ακούσεις. Δεν είναι τραυματίας τώρα. Πώς θα γίνει. Μπορεί να έχεις δίκιο. Τι μπορεί να έχω δίκιο. Θα αποδειχθεί. Πώς θα αποδειχθεί. Ο κόκκινος λέει ότι είναι. Για πώληση τον έχουνε. Άντε τώρα. Πώληση λέγεται. Τέλος πάντων. Εντάξει, το βγάλαμε στην έκπτωση, ε. Έκπτωση, έκπτωση, δεν ξέρω. Έκπτωση, όχι έκπτωση. Λοιπόν, αν χάσουμε αύριο, τελειώνουν οι ιστορίες. Φεύγει ο προπονητής και οι παίκτες έρχονται με τα πόδια. Ποιος θα έρθει με τα πόδια. Οι παίκτες. Σε ποιο κόσμο ζεις, δηλαδή, το πιστεύεις, το πλες. Γιατί οι άλλοι πώς ήρθαν με το λεωφορείο από το Κωνσταντινούπολη. Κουραστήκανε. Πώς. Εμείς μια ζωή πάμε με τα λεωφορεία και δεν κουραζόμαστε και αυτοί πήγαν μια φορά και κουραστήκαν. Λεωφορεία. Λεωφορεία είπε. Με δουλειά είπε. Λοιπόν, για το, αυτό που λέει, όχι δε, για το αύριο ενώ παιχνίδι τι βλέπετε. Τι είναι αύριο. Να δώσει ένα 30 παλιοκουτρατζί να πάρει μέτρο σπορ. Άντε γεια. Έτσι. Σωστό. Σωστό. Άιντε στο τζάμπα μάθα το. Μπράβο, μπράβο Γρηγόρη. Ναι. Μην του μαθαίνει στον τζάμπα. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα κύριε. Γεια σου ρε Κωστή. Γεια σου κύριε. Είμαι ο Συντριβανίσιος. Καλώς τώρα. Λοιπόν, κάποτε έφτιαχναμε τον μπαμπά σου παρέα. Κατάλαβα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε δράματα στην Ξάνθη. Γιατί? Άκουσε λέω εγώ. Εντάξει. Θα χάσουμε πανηγυρικά. Μάλιστα. Γιατί είναι κοπρόσκυλα. Κοπρόσκυλα. Παίρνουν τόσα λεφτά. Ναι. Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λέγε, λέγε. Ο Μπούζας το 1985 στα Σπορ του Βορρά πήγε, έπαιξε Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ 4-1. Και η πρώτη σελίδα του ήταν κοπρόσκυλα. Εντάξει, δεν του είπε κανείς τίποτα. Πάμε παρακάτω. Ο Ηρακλής χωρίς λεφτά, αυτά τα καημένα τα παιδιά. Καημένα. Τα παραδέχομαι, μπράβο του. Ναι. Φάγανε, ρίξανε αίμα. Αυτά τα κοπρόσκυλα. Οκ, okay, boy. Δεύτερη φορά, σε κόβω εγώ τώρα.
Μια φορά το είπες, εντάξει. Μεγαλικά και πια. Επειδή παίρνουν πάνω από 300.000 ευρώ το χρόνο καθένας, το κοπρόσχυλα είναι αυτό λίγο βαρύ. Αυτό να προβληματίζει αυτόν που τα πληρώνει. Ορίστε. Αυτό πρέπει να προβληματίζει αυτόν που τους τα δίνει. Πάνε ρε κόκκινες στον κόσμο, προβληματίζει. Ναι. Ναι, γεια σας. Οπα. Γεια σας. Ράπ, ακούς. Ναι, κύριε. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Κόκκινε. Εδώ είναι. Το αν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης πηγαίνουν τόσο καλά εδώ και 40 χρόνια, ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται και σε εσάς. Συγχαρητήρια, Κόκκινε. Τόσα χρόνια σε ακούω και συνεχίζεις και έχεις τον ίδιο νταΐ εκεί, Παράς. Δηλαδή. Σε μπροστιά, επιτέλους, αυτούς που καρκινιάζουν τις ομάδες μας. Ωραία, πες μου την ένστασή σου. Ποια είναι? Τι να πω? Την ένστασή σου. Την ένστασή μου? Ναι, θέλω να μου πει. Με αφορμή τώρα, ποιο γεγονός κάτι. Μίλα καθαρά. Που κάτι σκώσει σε παράγοντα, όπως ωραία. Τι λέει? Να σου πω μια φορά θέλω να πει. Να σου πω μια φορά που το έχω χώσει σε παράγοντα. Ναι, τα έχει σκώσει ρε παιδί μου, έχεις δει κάτι στραβό και τα έχει σκώσει. Τώρα ποτέ. Τα θέλεις και τα λύσεις σου ξεφεύγουν. Εγώ? Ναι. Εσύ τι λες? Φίλε, έχεις μπερδέψει κάποια πράγματα. Και μπροστιάστε επιτέλους αυτό το σάπιο σύστημα που είναι μέσα. Τις ομάδες μου. Ποιο είναι εις παράγοντα, φίλε? Γιατί τάξει το μυαλό σου πολύ, ειλικρινά το ενόπνευμα έχει κάψει κάθε θεά ουσία το μυαλό σου. Τον επαγγελματία παράγοντα, τι άτομο που τον πληρώνει κάποιος για να είναι απόστο? Το να το χρεώσω. Αυτό εννοείς? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Ποιο εννοείς? Το ότι λέω ότι ο Σαββίδης πετάει λεφτά και είναι κορόιδο για κάποια πράγματα είναι τόσο εύκολο νομίζεις να το πεις? Αυτό όχι, είναι εύκολο αλλά να το έχεις τον τρόπο να το να πεις για τίποτα κάτω. Γιατί ρε φίλε, λίγα είπαμε. Με για... δουλεύεις τώρα. Ναι. Λίγα έχουμε πει. Έτσι, σε άλλο κόσμο ζεις. Οι κλίκες, τέλος. Ποια κλίκα ρε φίλε. Ονόματα έχεις. Ονόματα έχεις. Ποια κλίκα. Καλά ρε φίλε. Τότε, άκου να δεις. Να έρθει. Τότε θα πρέπει εδώ να έρθεις να καταθέσεις το βιογραφικό σου, να κάνεις δουλειά εσύ και να φύγουμε εμείς. Σοβαρά μιλώ. Αν ξέρεις εσύ ονόματα που δεν ξέρουμε εμείς και ισχύουν αυτά που λες. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Πάμε, κακή γραμμή. Επόμενος. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άγια μέσα από Αθήνα, τι κάνουμε. Δεν είναι καλό στην κοπέλα μου. Ραπτόπουλε. Διάβασε ο Κόκκινος τώρα μία έρευνα στο ίντερνετ που έγινε και λέει ότι οι έξυπνοι άνθρωποι ακούνε τζαζ και κλασική μουσική. Ναι. Και για να καταφέρει να ψήσει αυτούς που ακούνε ότι είναι πολύ έξυπνος, λέει ακούω κλασική μουσική. Ναι. Πότε είπα εγώ ότι ακούω κλασική μουσική? Κατάλαβες για ποιο λόγο? Πότε είπα ότι ακούω κλασική μουσική? Πριν λίγο. Είπα εγώ ότι ακούω κλασική μουσική? Ναι. Στην αρχή της εκπομπής που λες. Κάνεις λάθος. Είπα ότι μπορεί να ακούσω κλασική μουσική και υπάρχουν κάποια πράγματα που μου αρέσουν. Αλλά το τον είπες, σου είπα για τον Δούρα. Και τον είπα και είπα ένα παράδειγμα. Δεν λέω ότι είμαι φαν της κλασική μουσική, μην μπερδεύεσαι. Φαν της μπριζόλασης. Που ακούς κλασική μουσική με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και ένα πουρο από την άλλη. Όχι, κανένα πουρο. Θα με ευχαριστούσε πάρα πολύ. Γιατί κακό είναι? Φρένα. Συγγνώμη. Θα να σε κολλήσω γιατί έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Και στα αυτιά ο κόκκινος. Με κολλήσεις, με κολλάς μία για το. Δεν το πιάνεις. Είσαι ντεφορμέ. Ναι, ναι. Ναι, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε περί τιμιότητα σε μια άλλη εκπομπή, να σχολήσω και του ζωή, γιατί έχω καιρό να σα ακούσω ντουέτο, ρε παιδί μου. Επειδή λέγατε κάτι περί τιμιότητα, και επειδή ο Ραπτόπουλο συχνά αναφέρει ότι το αμάξι το έχει παλιώσει, ρε παιδί μου. Και δεν δείξατε ένα θέμα ότι μπορεί να υπάρχει έτσι μια σχέση σύμπνοια με κάποιο παράγοντα. Μήπως ο Γρηγόρης ήθελε να πει κάτι επί αυτού? Σε ποια ομάδα χάλασε το με κάποιον? Όχι, για τον Κώστα, επειδή έχει παλιώσει το αμάξι και αναφέρει συχνά ρε παιδί μου ότι έχει παλιώσει το αμάξι και θα ήθελε να αλλάξει κάποια πράγματα. Και επειδή σε μια εκπομπή μιλούσατε περί τιμιότητα, γι' αυτό λέω. Εντάξει, ας τα αλλάξει, μπορεί να τα αλλάξει, εγώ λέω ότι μπορεί. Δεν τον κολλάς και εσύ όμως, μόνο αυτό σε κολλάς. Σε πρέπει πολλά και με στεναχωρεί αυτό. Θα πρέπει να γίνει πιο συχνά στο πρόσωπο του κ. Ραβδόπουλου από εσάς, κύριε Κόκκινε. Είναι κακή εβδομάδα για μένα και θα είναι και επόμενη κακή εβδομάδα. Θα μπορούσε δεκάλυψα να του πει. Είναι κακή εβδομάδα, σε απάντησα. Ναι. Α, εντάξει. Τότε βέβαια αντρίφιζω παραπάνω από το θέμα. Είναι κακή εβδομάδα.
Τώρα όσον αφορά την ομάδα θα θέλω να πω ότι... Είναι καλές εβδομάδες. Εσύ τώρα τελειώσαμε. Είναι κακή εβδομάδα. Εσύ είπες ότι είναι καλή εβδομάδα. Okay. Τώρα όσον αφορά την ομάδα, εγώ θέλω να πω ότι για πρώτη φορά η ομάδα δείχνει τα απαραίτητα αντανακλαστικά. Απαλλάσσεται από το θεσμό του κυπέλου. Αφού έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο εκεί πέρα, φίλε. Δείχνει ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, τι θέλω να πω ανοιχτό μυαλό. Όταν τελείωσε ο αγώνας, έβλεπα στη Φυσούνα τον κύριο Μυροφορίδη να συγχαίρει και να χαιρετάει παράγοντες και παίχτες και από τις δύο ομάδες. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ανοιχτό μυαλό μιας διοίκησης. Το οποίο τι σημαίνει, ότι του χρόνου, όμως πάω άλλα αυθεντική με το καλό και θα πάω στα Γιάννενα, θα έχω μια ανοιχτή πόρτα. Ναι. Όταν με το καλό παιδί μου πάω σε μια άλλη έδρα, θα έχω μια ανοιχτή πόρτα. Αυτό και δείχνει. Και ένα καλό υπολογισμό. Ανοιχτό μυαλό σύν. Δηλαδή, από εκεί που κάναμε την ίδια και μαλώναμε με όλου, ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχουν ανοιχτέ. Φύγε! Άσχημη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα. Έλα, ναι, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε. Μπράβο, φίλε Ραφτόπουλε, τι κάνεις. Καλά, φίλε. Από το Μόντρεαλ. Καλώς τον. Παναγιώτης. Καλώς τον. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πιστεύεις ακόμα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα? Βεβαίως. Ακόμα το πιστεύεις? Βεβαίως. Πιστεύω στον κύριο Σαββίδη, όχι στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω στον κύριο Σαββίδη. Στον κύριο Σαββίδη, όχι στον ΠΑΟΚ. Όχι στον ΠΑΟΚ δεν πιστεύω. Ούτε πίστευα ποτέ. Ναι, αλλά τώρα να σου ξανακάνω την ερώτηση. Ο κύριος Σαββίδης δεν παίζει ποδόσφαιρο. Αν παίζει μια μπάλα, ξέρει πως θα κατάρει για μπάλα, ξέρει. Ιδέα δεν έχει από ποδόσφαιρο, όντως. Ξέρει πως θα κατάρει για μπάλα, παίζει. Δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Κόκκινε και ραυτόπλες ακούω κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε πρωί. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Εδώ τώρα τι να κάνω, να γελάσω? Όχι, καθόλου. Να το πιάσεις και να πεις, δεν μπορεί να είναι τόσο βλαμμένοι, κάτι ξέρουν. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να λέω ότι είναι βλαμμένοι, αλλά δεν μου αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας εκφράζεται όπως θέλει. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν το πιστεύω για δύο-τρεις λόγους. Πρώτον, ακριβώς επειδή το Σαββίδη τον εκμεταλλεύονται. Εγώ καταρχήν είμαι Ολυμπιακός. Αλλά είμαι όχι οπαδός, είμαι φίλαθλος. Παρακολουθώ και παιχνίδια του ΠΑΟΚ και όλες τις ομάδες. Μ' αρέσει ο ΠΑΟΚ να παίζει στην Ευρώπη, μ' αρέσει ο Παναθηναϊκός, μ' αρέσουν γενικά όλες οι ελληνικές ομάδες. Μ' αρέσει το άθλημα, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν πιστεύω με την οτροπία που πάει ο ΠΑΟΚ, γενικά ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα και ο Σαββίδης, από πίσω, γιατί το Σαββίδης νομίζω ότι δεν κάνει κοντρόλ στην ομάδα. Άλλοι κάνουν κοντρόλ. Και έτσι δεν πιστεύω ότι ποτέ ότι ο ΠΑΟΚ θα φτάσει μια μέρα να πάρει πρωτάθλημα όσες μεταγραφές και να κάνει. Να είσαι καλά. Να είσαι ευχαριστώ καλά. Πολύ. Και εμείς. Ένα λεπτό στο τελευταίο. Μάλιστα. Χαίρετε. Χαίρετε. Ένα λεπτό έχεις, φίλε. Όχι, okay, εντάξει, πολύ είναι κιόλας. Λοιπόν, αυτά που έλεγε ο προηγούμενος που δεν βγάζετε, δεν μιλάτε, δεν λέτε κτλ. Εγώ έχω μια πορεία, ρε παιδιά. Έγινε κάτι με τον Ίβιτς που έφυγε. Έτσι. Ναι. Το θυμάστε όλοι πως έφυγε. Το είπα εγώ, φίλε. Και αυτό που βγήκε τι ήταν. Το είπα εγώ, φίλε. Γιατί δεν το λέμε? Δεν το είπαμε. Ναι, το είπατε. Τι θέλω να πω. Ποιοι είναι αυτοί εκεί μέσα? Αυτό γιατί το ζήτησε ο λαός του ΠΑΟΚ να μάθει. Απέτησε. Δεν πρέπει. Όποιος μίλησε σε εκείνη την περίοδο για τον Ίβιτς, είπατε κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλετε να ακούσετε, ρε. Γι' αυτό δεν σας λέω. Μπορεί να μην θέλουν να ακούσουν. Δεν γουστάρετε να ακούσετε. Και αυτό τώρα τον τραυματία που δεν είναι τραυματίας, λέω κόκκινο σε όλη τραυματίας. Να σώσει το κάπι. Όχι, λέω αυτό που έμαθα. Δεν είναι. Άσε τι έμαθα. Εκεί μέσα έχουν γίνει κάποια πράγματα και γίνονται με αυτά που βλέπουμε. Κάποτε δεν πρέπει να μάθουμε κι εμείς όπως δεν μάθαμε ποτέ. Φίλε, τι να μάθεις. Έχει μια κλίκα. Ο ΠΑΟΚ από κάποιους παίκτες δεν πάνε τον προπονητή. Υπάρχει κόντρα. Σε αυτή την κλίκα είναι και ο Ζαμπράνο, σε αυτή την κλίκα είναι να πούμε και ο Μπρίγιοβιτς. Ο οποίος ανοιχτά μίλησε με απαξιωτικό τρόπο για τον προπονητή το προχθές. Διάλειμμα, διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Στην Energy κλείνουμε 5 χρόνια με 5 ώρες δωρεάν ρεύμα κάθε μέρα για 5 ολόκληρους μήνες. Η έκπτωση υπολογίζεται στην υψηλότερη χρέωση της ημερήσιας κατανάλωσης. Καλέστε τώρα στο 18101 για την πενταπλή ευκαιρία Energy. Energy, τάση για καλύτερη ζωή. Με την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή. Ισχύει για νέους πελάτες έως 31 12 με 18 μήνη δέσμευση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Πόπο, ποικιλία, τυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια. Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω. Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι. Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου. Βρίσκω τα πάντα εκεί. Εκλεκτά προϊόντα από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα σε άριστη ποιότητα και προσιτές τιμές. Παντοπολείο Τσοτήλι. Μάρκου Μπότσαρη 129, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θεράποντα. Δοκιμάστε τα δικά μας κρέατα από το κρεοπολείο μας νήσι στο Τσοτήλι με μία απλή παραγγελία στο 2315 528 810. Ήρθε το τέλος! Ήρθε το τέλος! Ήρθε το τέλος! Ήρθε το τέλος των ακριβών γυαλιών. Τώρα στα Grand Optical γυαλιά οράσεως από μόνο 19,99 ευρώ. Πιο φτηνά δεν θα βρείτε πουθενά. Τέλος! Grand Optical. Το τέλος των ακριβών γυαλιών. Πω, πω τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου. Καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα πουκαμισάκι. Ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε, αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρο Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop Στεφάν's Extra Extra Large.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μπας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Αθήνα, πού πήγε το παντελόνι μου, το καφέ? Στο δωμάτιο. Και πού πήγε το δωμάτιο? Knauf. Συστήματα δόμησης. Για γρήγορη και εύκολη ανακαίνιση. Knauf. Η οικοδομή αλλάζει. Η λύση για τον προστάτη δεν είναι ούτε προς τα πάνω, ούτε προς τα κάτω, ούτε προς τα δεξιά, ούτε προς τα αριστερά. Η λύση για τον προστάτη είναι Προστάβιταλ. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προστάβιταλ. Είναι ανδρική υπόθεση. Από τη Pharma Center. Με κέντρο το φαρμακείο. Διευθυντάρα έχουμε, δεν έχουμε? Αν έχουμε, λέει. Εργαζόμενους αστέρια, δεν έχουμε? Όχι επειδή είμαι μπροστά, κύριε διευθυντά μου, αλλά έχουμε. Τότε οι απέναντι τι κάνουν καλύτερα? Να τους παρακολουθήσουμε. Αχα, για πάρε τηλέφωνο και κάνε τον πελάτη. Έχετε συνδεθεί με το τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάω με το τηλεφωνικό τους κέντρο. Τι πράγμα? Αφού δεν έχουν αγοράσει τηλεφωνικό κέντρο. Καλά κοροϊδευόμαστε τώρα, έλα σε παρακαλώ. Η εξέλιξη στην επικοινωνία της επιχείρησής σου με το COSMOTE Business One δεν περνάει απαρατήρητη από κανένα. Γιατί τώρα λαμβάνεις φαξ ακόμα και στο κινητό σου. Δεν χάνεις ούτε μία κλίση και έχεις προηγμένες υπηρεσίες χωρίς να πρέπει να αγοράσεις τηλεφωνικό κέντρο. Απόκτησέ το μόνο με 10 ευρώ και 8 λεπτά το μήνα και grow your business. COSMOTE. Η τιμή αφορά στα πακέτα Cosmote Smart Office Full Pack και Fax. Για πελάτες Cosmote Business One. Λοιπόν, λέω φέτος τα Χριστούγεννα να μην το παρακάνουμε με τα στολίδια. Να, ας πούμε, να βάλουμε αυτό το όμορφο αγγελάκι πάνω στο τραπέζι. Ή να πάρουμε και αυτό το ψηλό δέντρο. Είναι και φτηνό. Και αυτές τις μπάλες. Και τις γυρλάντες. Και τα φωτάκια. Έχει και πολύ όμορφα σερβίτσια χριστουγεννιάτικα.
Φέτος τα Χριστούγεννα μπορούν όλα στο σπίτι να γίνουν τόσο γιορτινά όσο πουθενά. Γιατί στον Σκλαβενίτη θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από χριστουγεννιάτικα στολίδια και διακοσμητικά, ποιοτικά και διαλεκτά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ίσως μπορείς να τα βρεις και αλλού. Σίγουρα δεν μπορείς να τα βρεις όλα σε ένα σημείο και σίγουρα όχι σε αυτές τις τιμές. Spirit, τα μοναδικά εξειδικευμένα cash and carry ποτών, αναψυκτικών, χυμών, με 3.500 κωδικούς και ανθρώπους πρόθυμους να σε εξυπηρετήσουν. Spirit Θεοδωρίδης, Λαγκαδά 357, Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4, Κέντρο, Κλαστήρα 46, Χαριλάου. Spirit, για ό,τι πίνετε. Και θέλω να δω να σ' αρπάξω από την άλλη. Δύο άγγελοι στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα. Δύο αυθεντικές λαϊκές φωνές. Ένα ντουέτο φωτιά. Νύχτες Αγγέλων. Άντζελα Δημητρίου και Άγγελος Διονυσίου. Η Λέδη του ελληνικού τραγουδιού και ο αγαπημένος ερμηνευτής μας χαρίζουν ένα αξέχαστο λαϊκό πρόγραμμα. Νύχτες Αγγέλων. Μόνο για 6 μοναδικές εμφανίσεις στο Θέατρο Βεργίνα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 1η Δεκεμβρίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Θέατρο Βεργίνα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εμένα με καλέσαν γιατί υπάρχει ένας νέος νόμος που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για αυτόνομη κεντρική θέρμανση στις πολυκατοικίες. Δεν το ξέρα και έχω πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Με κάλεσαν και εμένα και τον Κόκκινο, Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, στην Όλγας 24, φαίνεται από το Αθήνεων, σε μια άδουσα εκδηλώσεων, δεν τη θυμάμαι πώς τη λένε. Η δήλωση πάντως είναι απαραίτητη, αλλά είναι τζάμπα. Οπότε θα πάμε εκεί να ενημερωθούμε για την αυτονομία της θέρμανσης, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, μας καλέσαμε. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Στο 555-333 μου είπαν το τηλέφωνο. Λοιπόν, εντάξει, θα πάμε. Έτσι, καλά είναι αυτά. Άλλαξε νόμος και δεν μας είπαν. Δεν ενημερωθήκαμε για τον νόμο από τις τηλεοράσεις. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Καλησπέρα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δώστε λίγο βάση, 15 δευτερόλεπτα. 15, ό,τι θέλετε. Ναι. Λοιπόν, είσαι παοκτής τώρα στα 40 φεύγα και λες. Να μην έχει ο Θεός πιτσιρικά τώρα, να μην έχει δώσει με ταλέντο του Μέση, του Ρονάλντο το ταλέντο, να είχα και προσωπικότητα και να έπαιζα στον ΠΑΟΚ, να ανέβαζα την ομάδα ένα επίπεδο μόνος μου. Τι θέση θα επέλεγες εσύ και ποια θέση θα επέλεγε ο Κόκκινος? Αν είχα ταλέντο? Ναι, τώρα δηλαδή. Πού θα επέλεγα να είχα. Η θέση που νοσεί ο ΠΑΟΚ είναι βασική, ρε φίλε. Εγώ για μένα λέει. Πες εσύ και για τους δύο ρωτάω. Και θέλω την άποψη και των δυο σας. Να μιλήσω εγώ πρώτα και πέρα. Εγώ πρέπει να έχει να ήταν οχταροδέκαρο. Χαφ θα ήμουν κι εγώ. Οχταροδέκαρο. Ναι. Αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ, ένα παίκτη να ταΐζει τους επιθετικούς. Όχι, όχι. Εξάρι θα ήθελα να μου. Πιο πίσω. Εγώ θέλω οχταροδέκαρο. Μπροστά από τα στόπερ. Μπροστά από τα στόπερ. Ένα και οχταροδέκαρο άλλο. Ναι. Και εγώ εκεί είμαι, παιδιά, αλλά δεν έχω καταλήξει ποια είναι η μεγαλύτερη απώλεια τελικά αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, μάλλον με μπερδέψατε λίγο παραπάνω τώρα. Άρα τελικά θα έπρεπε να έχουμε δύο. Έφυγε, για χαρά. Ωραίος. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Παρακάρια, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Τι γίνεται, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλά, καλά, φίλε. Εσύ. Τελικά είναι ή δεν είναι τραυματίας ο Πρίνοβιτς? Όχι, δεν είναι. Εγώ λέω ότι είναι. Αυτό λέω ότι είναι. Για δεν βγαίνει ο Πετρακός να μας το πει, παιδιά. Βγήκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε ανακοίνωση στην τραυματία. Απλά. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Τον είδε το πρωί στην προπόνηση, είναι ή δεν είναι? Στην προπόνηση βάζει ρεκόρ. Ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Εγώ δεν οφείλω. Έχεις πρόβλημα να μην έχεις το πιστεύω. Δικαίωμα να έχει τη γνώμη. Δεν το πιστεύω. Εγώ, όχι, να σου πω κάτι απλό. Χθες το απόγευμα στις Βόλους του Ελληνοσερβικού Εστιατόριο πήγε με τις κούτσελες. Είναι ή δεν είναι? Α, πες μου. Α, πες μου. Ναι, είναι ή δεν είναι?
Όχι, δεν είναι. Α, δύο πετρωτά στο πλήρω. Δύο πετρωτά, όχι, δεν δύο πετρωτά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γιατρό δικό μα. Πληρώνει 50 ευρώ. Ρε, Κωστή, άστα ρε. Άμα δεν πάω εγώ στο δικό μου το γιατρό, δεν θα πω ότι είναι τραυματία. Δεν το λέω. Γιατί? Έτσι γουστάρω. Τέλος πάντων, και κάτι έτσι να καλαμπορήσουμε. Χθες ήμουνα στο Λαγκαδά, κάτω. Ακούστε. Ναι. Ήμασταν σε ένα καφενείο εκεί και λέγανε, ας πούμε, για τον Ηρακλή. Και λέει ο άλλος, μα είναι πρώτος. Όταν είναι να ανέβει, λέει, τότε να είναι πρώτος, όχι τώρα, λέει. Σωστά είπαν. Κατάλαβες. Όχι τώρα. Τώρα τι να το κάνω, λέει. Σωστά είπαν. Μα δεν είναι πρώτος. Τότε λέει. Τέλος πάντων. Είναι, όχι, γιατί είπαν είναι πρώτος. Είναι πρώτος γιατί δεν έχει πάρει ρεπό. Ο Άρης άρα είναι πρώτος. Έλα, πάμε. Ναι. Τι να πω, αυτό και το Μαγκαλά σε ένα καφενείο. Έχει στείλει ένα μήνυμα για τον Γκάλη, για τον κονσέρτο. Άλλο ένα θέλω. Αλφα με τρία κενό, Γκάλη, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Δεν στέλνει που αφού ακούσει μουσική από το δικό σου κινητό να κερδίσει, να τελειώνουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Θα πα τζάμπα να ακούσει κονσέρτο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Παναγιώτης λέγομαι, είμαι ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλω να πω ότι το θέμα με την κλίκα που υπάρχει. Ναι. Δεν έχει να κάνει με Πρίγιοβιτς, Καντούρ και τα λοιπά. Αλλά βλέπω ότι πρέπει να γίνει κάτι κάθε χρόνο για να παίζει βασικός ο Γλύκος. Αυτό κατάλαβες τόσο καιρό εσύ δηλαδή? Ναι, εγώ αυτό κατάλαβα. Πήραμε ένα τερματοφύλακα 2 εκατομμύρια για να παίζει ο Γλύκος. Έπαιξε ο Γλύκος. Όχι, αλλά προς τα εκεί πάει η δουλειά. Όταν πάει το λέμε. Το ίδιο ισχύει και με τον Κολούρι. Το Κολούρι τι? Το ίδιο πράγμα. Ό,τι. Εγώ έμαθα ότι ο Κουλούρης πληρώνει για να παίζει τον ΠΑΟΚ. Σόπα ρε φίλε, τι πληροφορία είναι αυτή που έχεις? Έτσι έμαθα. Εγώ έμαθα ότι έκανε ένα πολύ ωραίο σύμβολο. Από το detective το έμαθες? Ορίστε. Από το detective βγήκε η είδηση. Όχι Γρηγόρη, έτσι μου είπανε τώρα, τι να σου πω. Μου θυμίζεις ρε φίλε ένα γνωστό μου, έρχεται κάθε φορά που λέει παίξε αυτό το παιχνίδι. Λέω γιατί μου το είπαν λέει στο προβοτζίδικο ότι είναι στημένο. Και λέω και το πίστεψες, λέει γιατί να μου ψέμα. Ο Κουλούρης ρε φίλε έκανε τι να σου πω, μεγαλοπρεπές συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Καληνύχτα, επόμενος. Ναι. Γεια σου, παιδιά. Καλώς τον. Τι μου λες, Γαλοπούλα, σε εμάς δεν ακούγεται τσίου τσίου? Έχω καιρό να την ακούσω. Δεν ακούγεται. Την πήραν από σένα την Γαλοπούλα. Εσύ έκανες διαφήμιση για τον Γαλοπούλα. Διαφήμιση. Διαφήμιση εσύ την κάνεις. Έκανες και τον πολιτή εκεί, τον κρεατέμπορα. Εντάξει. Εσύ να ρωτήσεις. Έλα, φίλε. Γεια σας, τι κάνετε? Καλώς τον. Λοιπόν, Κωστή, χθες στη μεταμεσονύκτια εκπομπή, ναι, χρησιμοποίησε ένα επίθετο κάποιος που το είπε λαϊ, αλλά χρησιμοποίησε ένα επίθετο, το θυμάσαι? Ποιο? Και γέλασες ρε παιδί μου, πάμε να φεύγει τώρα, αλλά φάνηκε πολύ επιτυχημένο. Ναι. Χωρίς να προσβάλλει βέβαια. Ναι. Ήθελα να σου πω το εξής, σήμερα άκουσα, ήθελα να σας πω το εξής. Ότι. Σήμερα άκουσα τον Λουτσέσκου, ναι, σε συνέντευξη, ναι, ο οποίος ανέφερε ότι ο Μπρίγιοβιτς είναι τραυματίας. Και ποιος τον πίστεψε? Λέω. Το Τσίπρας το... είπε θα πει όχι. Τον πίστεψε κανείς? Τι πάει να πει αυτό? Άκουσα από τον ανέφερο Κορκοντήσερκο. Τι να σου πω από εκεί και πέρα. Α, και επίσης, αύριο που είναι να έρθει ο Θωμάς ο Μαύρος στο πνευματικό κέντρο εδώ την Κυριακή για να, ναι, τον παρουσιάσει και να σας... Τεράνος στις δεκαετίες του 60, ο Κεφαλίδης, ναι, για το βιβλίο θα πάω. Ναι. Πάω και θα πάρω και το βιβλίο βέβαια. Και ειδοποίησα κανένα δυο-τρεις παλέμαχους γιατί με βρήκε ο αδερφός από τον του Κεφαλίδη που έπαιζε στον Πειρικό και πήγε στην Άκη και μου είπε βρες το Φουλίδη και πες το να έρθει εκεί. Πήρα κανένα δυο και συνάντησα και στο... Θα ρωτήσεις το Μαύρο για τον Αλέφαντο. Ο Μαύρος τον έφερε και εξαιτίας του Μαύρου έφυγε ο Αλέφαντος. Ναι. Είναι έτσι. Και οι δυο φύγανε. Άλλο, ο Μαύρος τον έφερε. Ναι. Πρωτοστάτησε για να έρθει. Και ο Αλέφαντος, όποιος τον φέρνει, το πρώτο που κάνει πόλεμο είναι αυτός. Λοιπόν, και συνάντησα και τον Γιαννούλη. Το θυμάστε τον Γιαννούλη του Πιερικού? Δεν τον πρόλαβα. Έπαιξε μέχρι το 76. Τον θείο, είναι θείος των παιδιών που παίζουν τώρα? Όχι. 12 χρόνια ήταν αρχηγός της ομάδος, κεντρικός αμυντικός. Δεν τον πρόλαβα εγώ, το 76 δεν παρακολουθούσα.
Λοιπόν, το πήγε μια φορά ο Μπάου στο γήπεδο, ναι, και έδωσε ο Πάουκ 3-4 την Παραχαϊκή. 3-5 συγγνώμη την Παραχαϊκή. Μου είπε ότι βρήκε το Μιχάλη τον Μπέλη τώρα τελευταία. Ναι. Και συγκινήθηκα, μου είπε, και με τον Πάλα ήμασταν ένα μήνα μαζί με την Εθνική στην Αθήνα και βγήκαμε βόλτα και με πήγε λέει σε ένα νεκροταφείο. Ο Πάλας. Τον πήγε ο Πάλας του Γιάννου σε ένα νεκροταφείο και μου φάνηκε αστείο. Λοιπόν, εγώ θέλω να πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω σε αυτά, στις κλίκες που λένε κλίκες. Είναι παραμύθια. Πότε κλίκες... προλάβανε να κάνουν κλίκα ρε, δικά ξένοι τώρα να με τρελάνετε. Οι κλίκες είναι παραμύθια. Λοιπόν, όταν κάποιοι δεν θέλουν να δικαιολογήσουν την αγωνιστική τους παρουσία, οι φίλαθλοι αρχίζουν και λένε αυτά τα σενάρια όπως ο προηγούμενος. Γεια σας παιδιά. Γεια σου κύριε Κώστα, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Ναι φίλε. Ακούγομαι. Ναι. Κανονικά. Ναι. Εγώ αυτό θέλω να πω και σε ένα Κωστή και σε ένα Γρηγόρη. Κατηγορούμε τον Λουτσέσκο ότι φταίει. Και εγώ λέω έχει μερίδιο ευθύνης. Αυτόν που τον έφερε τον Λουτσέσκο στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν τον κατηγορούμε και πάντα κατηγορούμε μόνο τον προπονητή. Ποιος είπε ότι κατηγορούμε μόνο τον Λουτσέσκο. Γιατί εγώ βλέπω να διαβάζω σε Facebook και σε όλα αυτά ότι το περισσότερο παίξιμο πάει πάνω στον Λουτσέσκο. Σε αυτόν που τον έφερε κανένας. Υπάρχει ελευθερία γνώμης. Πρώτον. Δεύτερον, από εμάς άκουσα να κατηγορούμε τον Λουτσέσκου. Εμείς είπαμε ότι ο Λουτσέσκου δεν κάνει για τον ΠΑΟ. Και δεν το είπαμε ναι, σήμερα. Ναι, αυτό λέω. Όχι, δεν πήρα για να κατηγορήσω. Αυτό λέω. Όχι, ότι καλά κάνει. Αυτός ο οποίος θέει στον ΠΑΟ σίγουρα είναι η διοίκηση του ΠΑΟ, η οποία χειρίζεται λάθος το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Π.χ. Λεβέκ τώρα, ζωντανό παράδειγμα. Δεν έχουμε μείνει χωρίς αριστερό μπακ. Έφυγες. Επόμενος. Υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει. Πού να ξέρω εγώ, εσύ βλέπεις τις γραμμές. Ναι. Μετά τις 3.30. Γεια σου Γρηγόρη. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Γεια σου Κωστή, τι κάνετε. Καλά φίλε εσύ. Για τη Δευτέρα θέλω να μου πείτε δύο αποτελέσματα αν είναι βατά. Πλατανιάς Ατρόμητος Χ και Χιρόνα Ντεπορτίβο Αλαβές Χ. Και στα δύο διαφορούν. Γιατί. Βατά είναι. Αλλά με ρώτησες. Και στα δύο διαφορούν. Άσος ο Πλατανιάς. Βλέπω διπλό τον Πλατανιά και άσο τη Χιρόνα. Άσο τον Πλατανιά. Αυτό δεν και σημαίνει. Κάτι ακόμα αυτό δεν κάτι σημαίνει. Ακόμα... Πρόσχε, μπορεί εγώ να γίνω ναι. Ρόμπα, Ναι, ξέρω. Ρώτησες και σου λέω. Βατά είναι τα πάντα. Ένα παιχνίδι έχει τρία αποτελέσματα. Ναι. Πλατανιάς άσος. Απλά επειδή καίγεται ο Πλατανιάς, γι' αυτό και εγώ υπάρχει. Το παιδάκι είναι άλλο καίγεται. Άκου να δεις. Εγώ δεν γίνομαι πονόψυχο στο στοίχημα. Εγώ παίζω την καλύτερη ομάδα. Εγώ παίζω την καλύτερη ομάδα. Καλύτερη ομάδα είναι ο Ατρόμητος. Θα παίξω Ατρόμητο. Αυτό δεν έχει σχέση. Είναι καλύτερη ομάδα. Ναι. Λέω δεν... αιτιολογώ και το σκεπτικό μου. Και η Χιρόνα είναι καλύτερη από την Αλαβές. Ναι, αυτό δεν λέει τίποτα. Φυσικά και δεν λέει τίποτα. Το αιτιολογώ όμως γιατί. Εσύ όμως πάζεις... Εντάξει, ωραία. Πάω με φόρμα, με καλύτερη ομάδα, με πολλά. Πάμε κόσμο. Ο Ατρόμητος πέφτει σε φόρμα όμως. Δεν έπεσε. Ήταν εξαιρετικό με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Ναι. Πάμε. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ ναι. Κάνω μια ερώτηση λίγο. Είπε ερώτηση ένας ακροατής σε δύο παίκτες που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Εσείς τι είπατε. Δεν είπα αυτό ακροατής. Ο φίλος ρώτησε αν είχατε την ποδοσφαιρική ικανότητα. Ναι. Και μπορούσατε να παίξετε τον ΠΑΟΚ και να πάρετε λεφτά. Σε ποια θέση τα παίζατε. Και εγώ είπα ότι θα ήθελα να είμαι επιτελικό χαφ και ο Κωστής είπε όχι, επιτελικό χαφ. Ποιος, είπε ποιους χρειάζεται ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή όχι, δύο παίχτες. Όχι φίλε. Όχι. Κάνω λάθος. Ναι. Εγώ εξάρι γιατί θα ήξερα ότι στα εννιάρια και στα υπόλοιπα κέρια σημεία της εντεκάδος θα έπαιρναν ξένους. Οπότε σαν εξάρι μπορεί να τυχονόμουν, αν ήμουν Αλβανός, Έλληνας. Έχει λογική. Κατάλαβες, γι' αυτό το εγώ λέω ποια θέση θα ήταν πιο παραγωγική. Η παραγωγική και... ή θα έδωσε με center forward, γιατί παίρνει περισσότερα λεφτά. Κάποιος πρέπει να του δίνει την μπάλα όμως. Ναι, έλα φίλε, ναι. Ναι, έλα Κώστα. Έλα φίλε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν κλίκες αγωνιστικές και τέτοια. Ο ΠΑΟΚ είναι σαν έναν άντρα άνεργο που έχει παντρευτεί μια πολύ πλούσια. Έχει μπει σε μια κατάσταση με αυλικούς που είναι της πολύ πλούσιας
Εκείνος δεν μπορεί, όχι δεν μπορεί να βρει δουλειά, δεν τον αφήνουν να βρει δουλειά γιατί του τα παρέχουν όλα, δεν τον αφήνουν να βγει από το σπίτι και περιμένει το θάνατό του. Όλη η Θεσσαλονίκη γνωρίζει γιατί ο ΠΑΟΚ είναι έτσι. Αλλά κανείς δεν το λέει. Να είσαι καλά, φίλε. Εγώ ξέρω ότι. Άκου μήνυμα. Εγώ ξέρω ότι σε αυτή την πόλη. Ήρθε ένας λεφτάς για να ανεβάσει επίπεδο τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ λέει: εγώ θέλω να είμαι χωριάτης. Θέλω να αδικούμε, θέλω να κλαίω, θέλω τον Καζαντζίδη. Μη μου παίρνει τον Καζαντζίδη. Αυτό ξέρω εγώ. Αυτό μάλλον πρέπει να είναι σύνθημα. Αυτό στέει για τον ΠΑΟΚ και είναι ο Λιβάγια. Ναι. Κάνει μάγια, κάνει μάγια, είναι μάγκα στο Λιβάγια. Ναι. Το στέλνει μήνυμα. Ναι. Καλό. Κόκκινα για τα 703 εισιτήρια τη ομάδα των εκατομμυρίων φιλάθλων. Έχει να πει κάτι. Απαράδεκτο. Πρέπει να πουληθούν πολλά περισσότερα. Τι 703. Διαρκεία. Απαράδεκτο. Αυτή είναι η δυναμική. Με ρώτησε. Αυτή είναι η δυναμική. Λέω ότι είναι απαράδεκτο. Πόσο κάνει το διαρκεία. Ξεκινάει 50 και φτάνει μέχρι 250 ευρώ. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Σάβας από Χανιά. Τι κάνεις. Καλώς το Σάβα. Πλατανιάς. Όχι Πλατανιάς. Θεσσαλονικιός είμαι, αλλά δυστυχώς σπουδάζω εδώ πέρα. Δυστυχώς γιατί. Γιατί δυστυχώς φίλε. Πολύ ωραία πόλη. Είμαστε χάλια. Έχουμε γεμίσει σαν το καψιμί του στρατού. Δεν υπάρχουν γυναίκες σε απόσταση 10 χιλιόμετρα. Κάντε το μεταξύ σας. Όχι μεταξύ μας, φίλε. Εντάξει, δεν είμαστε. Τι περίμενε να ακούσει από ένα bisexual, ρε φίλε. Άι, γιατί άμα μείνετε κανένα δίμηνο εκεί πέρα, το κάνετε μεταξύ σας. Φυσιολογικό είναι. Κατάλαβε τώρα από το στο μοναστήρι, αν πας, το κάνεις μεταξύ σου. Κάνουμε καμπάνια. Στο στρατόπεδο το ίδιο. Έχει πείρα ο Ρατόπουλο. Δεν είναι τυχαίο που στα στρατόπεδα. Έχει πείρα ο Μισελ. Μισό. Στα στρατόπεδα δίναν φαγητό το οποίο να αφαιρούσε τη σεξουαλική επιθυμία. Δεν ξέρω αν στα μοναστήρια το κάνουν. Τι φαγητό δηλαδή, ποιο ήταν αυτό. Φύγουν ουσίες, ρε κόκκινε. Ουσίες. Εμείς πάνε το φάι της Λέτης μόνο κάτι καταρρίδες βρίσκουμε πάντως. Εντάξει. Ήθελα να ρωτήσω για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αν αύριο παίξει ο ΜΑΚ επίθεση, Center 4, ναι. Αριστερά ο Λιμιός ή ο Βιερίνια, ναι. Δεξιά ή ο πάλι ο Λιμιός ή ο Βιερίνια και από πίσω ο Πέλκας, υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε, ο ΜΑΚ, ο πισινός του, είναι σαν τη Σανουσάκη, σαν τη Λιάνη. Φαρδής, παχής. Λοιπόν, ο άλλος ο Βιερίνια. Τον λιγουρεύτηκε. Ναι, ο άλλος ο Βιερίνια έχει κάνει. Ο ΜΑΚ έχει κάνει. Γελάτε, μόνο ο Ραπτόπουλος τα λέει αυτά. Ο ΜΑΚ έχει γυναικεία οπίστια. Δηλαδή, αν δείξεις τα οπίστια του ΜΑΚ σε φωτογραφία και πεις είναι άντρας ή γυναίκα, θα σου πούνε είναι γυναίκα και ορωτάτη μάλιστα. Άκουρε φίλε, από όλο το πακέτο, τον πισινό του πρόσεξε. Άκου τώρα δεις. Τι μπορεί να είναι αυτός. Ο Βιερίνια, τους κοροϊδεύσε ο Κουτσολιάκος, τον πετάνε αριστερό μπακ, μπαίνει ο Πανιώνης από εκεί, οι εχθροί μας πυροβολάνε. Ο Πέλκας είναι δεύτερο φόρ. Πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ 4-4. Το ότι έπαιξε το δίδυμο τη φορά στο Όπερ δεν τον πειράζει. Ο δε Λιμιός... Το ότι έπαιξε ο Κρέσπο με τον Βαρέλα στο Όπερ δεν τον πειράζει. Αυτούς έχει. Ο Λιμιός λοιπόν, πόσα γκολ έχει φάει ο ΠΑΟΚ, κόκκινε. Πόσα γκολ έχει φάει ο ΠΑΟΚ. 7 γκολ. Τα δυο από τα έφαγε από τον Βιερίνια. Τα άλλα είναι σε 13 μάτς. Έφαγε πέντε. Α την άμυνα. Α την άμυνα ήσυχη. Όχι, δεν φταίνει τα στόπερ. Δεν φταίνει τα στόπερ. Ο δε Λιμιός καλό είναι. Θέλει λίγα βάρη από τη μέση και πάνω και να τελειώνει τι φάσει. Λοιπόν, από τον Τζαλ Μακάμπος, ποιο γκολτζής φαίνεται ότι είναι. Τον Τζαλ Μακάμπος, αυτός είναι για τα γυρατιά, δεν κάνει για να μπάλα. Να μην το φέρνατε, τι να σας κάνω εγώ τώρα. Βάει. Και το που, λέτε για που λένε για μεταγραφές τα Χριστούγεννα. Άστα φίλε. Πάλι φίλε. Πάλι για μεταγραφές τα Χριστούγεννα. Άσε μεταγραφές. Ναι. Θα σε φέρω πάρα κάνα κουτσό, κάνα παλέμαχο. Πάμε παρακάτω, ναι. Γενάρη και μεταγραφές, δεν υπάρχει. Έλα, καλημέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε, ναι. Ξαναπέρνω εγώ, Ρατόπλου, πες μου λίγο ποια θέση θα ήθελε στον ΠΑΟΚ για μεταγραφή που είπες. Και το κλείσα, δεν πρόλαβα να σε δω, να σε ακούσω. Επειδή θα με φέρναν ξένους σε θέση 9, σε θέση 1, σε θέση στόπερ κτλ. Ένα χαμάλης να τρέχω. Σαν το Δαμανάκι, κατάλαβε, σαν το Τσίμηρο. Πόσα μάτια έχει δει το ΠΑΟΚ φέτος. Ορίστε. Πόσα μάτια έχει δει το ΠΑΟΚ φέτος. Πόσα μάτια έχω δει το ΠΑΟΚ φέτος, όλα. Ναι. Όλα. Σε όλα. Εσύ δεν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα στο αριστερό μπακ και δεν υπάρχει αριστερό μπακ γιατί ο Λέωβαρτ δεν παίζει και παίζει αναγκαστικά ο Βιερίνια. Αυτά γιατί δεν τα λες. Από ποια χώρα είσαι, φίλε? Άσχετα που εγώ είμαι από το Κορδελιό. Από τη χώρα του Κορδελιού. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Είναι ειδική χώρα το Κορδελιό. Επόμενη γραμμή. Είναι ειδική χώρα, ειδική γλώσσα, ειδικό σκεπτικό. Τι μιλάμε στο Κορδελιό. Κορδελιώτικα. Έλα. Ναι. Πάμε. Δεδροποταμίτικα. Ορίστε. Λέγε φίλε, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Κλείς το ράδιο. Τώρα συγγνώμη. Μάλιστα.
Λοιπόν, Κωστή. Μάλιστα. Και ο Κόκκινος. Πείτε μου με το χέρι στην καρδιά, ποια νομίζετε την καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα? Η ΑΕΚ. Ο Κόκκινος ήταν αυτός. Κωστή. Ποια στην καρδιά σου, Κόκκινο? Ναι. Η ΑΕΚ. Όχι, η ΑΕΚ, σύμφωνα. Η πιο ψυχωμένη ομάδα είναι η ΑΕΚ. Η πιο καλή ομάδα είναι ψυχωμένη. Λέει. Και ο Κωστής το ίδιο. Ναι, ναι, η ΑΕΚ. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ, εσύ πιστεύεις, Κωστή, έχει παίξει μπάλα μέχρι τώρα? Όχι. Δεν έχει παίξει. Ούτε στα εντός που πέφτουν οι διθύραμβοι ότι έχει παίξει στα καλά. Στα εντός ή βρήκε κάτι φίλους του, κάνα τις κότες και κέρδισε. Παρακάτω. Εντάξει, ήταν εύκολη κλήρωση στο πρωτάθλημα για κεκλεισμένο των θυρών. Αυτό αφού δεν έπαιξε τον Αντέμπη και κεκλεισμένο των θυρών. Εντάξει, που οι άλλοι ερχόταν με λήψη. Πώ θα γίνει. Με τον Ατρόμητο δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν ντέρμπι. Εντάξει. Τι ντέρμπι ήταν. Του απαγορεύσατε να παίξουν πέντε. Αυτοί που παίξαν ήταν σε λάθος θέσεις. Πέναλτι πήρατε που δεν ήταν. Τι θέλετε να κάνετε άλλο. Δεν είμαι παγκτζής. Δεν το λέω για αυτό το λόγο. Το λέω γιατί επειδή ακούω τόσο καιρό ότι ο Πάκ θα πρέπει να ήταν πρώτο και ο Πάκ θα πρέπει να ήταν πρώτο. Ο Πάκ έπρεπε να ήταν πρώτο με τα λεφτά που ξόδεψε. Με τον μπαμπά του Βράκα πώ βοήθησε στι ενώσει. Δύο. Με το γραμμένο. Με το μαρινάκι που τον κυνηγάνε, το στουρμόξαν το χοντρό στο αμπάρι του πλοίου μέσα. Παναθηναϊκός δεν υπάρχει και μια ΑΕΚ με το ενδεύτερο του μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό έπρεπε να το πάρει. Λοιπόν, το ενδεύτερο. Πρώτο τελευταίο, φοβερή ατάκα αυτό για τον ποπό του ποδοσφαιριστή. Γυναικείο πισινό έχει ο ΜΑΚ. Το λιγουρεύεται να πούμε. Τι γυναίκες μου τις βρήκες, ρε. Μου τις βρήκες. Πάμε επόμενη γραμμή. Τελευταία. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Κόκκινες, εσένα θέλω να αναφερθώ. Σε στέλνει ο άλλος μήνυμα και σου λέει τώρα, έτσι. 703 εισιτήρια μόνο διαρκείας. Ναι. Και λες εσύ, ναι, ναι, απαράδεκτο. Ναι. Αριανώσουμε, έτσι. Ναι. Δεν μου λες, ρε Κόκκινε, αυτός εδώ άμα είναι το πάνω μαχαλά για παοξίδες. Για πέφωνα, έχει την τύχη που παίρνουν το πρώτο εντός έδρας με ανοιχτές πόρτες με τον Παναθηναϊκό. Αν δεν παίρναμε τον Παναθηναϊκό, ούτε 300 δεν πάταν μέσα. Και κάτσε και το λες εσύ, 703 διαρκές στη γάμα εθνική είναι παράδοξο. Θαύμα. Ναι, για τα στάνταρ, για τα στάνταρ που έχω για την ομάδα μου είναι πολύ λίγα. Εγώ λοιπόν... 403 παραπάνω είναι τα κανονικά. Που την έχω, τη μεγαλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τον Άρη, που λέω ότι 700 εισιτήρια είναι πάνω. Ρε φίλε, μπορεί να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Έχω το δικαίωμα να λέω αυτό που πιστεύω. Εσύ αρχιτζαμπατζή, Αριανέ, που κόβεις 2.000 ευρώ. Έχω το δικαίωμα να λέω αυτό που πιστεύω. Και μπαίνεις 6.000 κόσμο, τι έχεις να πεις. Τι να σου πω, εγώ τώρα άσε αυτό. Δεν καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Δεν σε κατηγορώ, γιατί δεν καταλαβαίνεις το σκεπτικό μου, θα σου πω. Άστο να μιλήσω. Άκου λίγο. Ο κύριος νομίζει ότι είναι ο παδός της Μπαρσελόνα. Άκουμε λίγο. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή ποντάρει μόνο στον κόσμο του, πουθενά άλλο. Ναι, ναι. Περιμένει μόνο τον κόσμο του. Κάτω από 5.000 διαρκείας για μένα είναι ελάχιστο. Είναι φελός, ρε φιλοκόκκινος, δεν βγάζει άκρη. Κόκκινε, να σε πω κάτι, εγώ δεν το λέω ούτε υποτιμητικά, ούτε σέβομαι και την άποψή σου. Με είδες να σε κατηγορώ, είναι σε λιδωρό. Ανεβάζει τον πύχη ο κόκκινος εκεί που δεν υπάρχει πύχη. Εγώ λέω ό,τι αισθάνομαι και ό,τι πιστεύω. Ναι, ό,τι θέλει. Αυτό που λέει, μισό λεπτάκι, και ο Πάοκ να ήταν. Θα έκομε σε ρωτάω 600 διαρκείας τη γάμα εθνική. Όταν πάει ο Πάο γάμα εθνική και κόψει διαρκείας θα σου πω, φίλε. Τέλος. Να είσαι καλά. Αντωνίου, Γεώργιος και Μητσόπουλος Κυριάκος θα πάνε να δούνε το κονσέρτο του Γκάλη. Θα πάνε να ακούσουν εγώ και δεν θα πάνε να δούνε. Και θα δούνε και θα ακούσουν. Τα κονσέρτα τα ακούν, δεν τα βλέπουν. Και τα βλέπεις και τα ακούς. Όταν θα πας σε κονσέρτο θα μιλήσεις. Πήγες καμιά φορά σε κονσέρτο? Αχ, Θεέ μου. Η Μαρίνα Μπίκουν έτοιμη για ειδήσεις. Μπράβο. Και αμέσως μετά θα μας πει αν είναι τραυματίας ο Δημήτρης Κανελάκης, η κυρία Δήμου ή ο κύριος Γιαλαμάς. Ναι, η Ελένη Δήμου. Τάνια Δήμου. Η Τάνια Δήμου, ναι. Ποια Ελένη Δήμου, ρε. Εντάξει. Πού τη θυμήθηκες? Πες ένα τραγούδι της. Πες ένα τραγούδι της. Θα σου πω 10 τραγούδια. Τάχασε. Θα σου πω. Τάχασε.